Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Παρεμβάσεις στο Blue Sky. Ψηφίστηκε για όσους είχατε απορία ή είχατε αμφιβολίες ότι μπορεί να μην ψηφιζόταν το πολυνομοσχέδιο με τα 70 προαπαιτούμενα. Και υπήρξαν και κέρδη, διότι καλά, ο Ζουάρης έφυγε ή είναι στο φευγείο, όπως το λένε, είναι στο κατόφλι της εξόδου. Δεν έχει γίνει ακόμη επισήμως αποδεκτή η παρέτησή του. Αλλά η κυρία Μεγαλοοικονόμου, που είναι οι δύο συνάδελφοι εδώ που λένε ότι ήμασταν τόσο γύρω που θα πάει η κυρία Μεγαλοοικονόμου, πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά. Εντάξει. Καλά, έπεσε από αυτό. Εννοεί ότι ο κόσμο το είχε τουμπανό. Εντάξει. Ρε παιδιά, ναι, αλλά περίμενε να διαβάσει το πολυνομοσχέδιο. 600 σελίδες η κυρία Μεγαλοοικονόμου να αποφασίσει αν θα πάει. Μα είχε προειδεάσει. Ναι, ναι. Εγώ μάλιστα είχα μιλήσει. Δεν πήγε στο Σανέλ. Στάσου. Γιατί δεν πήγε στο Σανέλ. Από εκεί φεύγει ο κόσμο, δεν πάει. Κάτσε μόνο, τον Ζουράρη. Και μάλιστα τον έφυγε ο Καμένο. Και άργησε να τον φύγει. Και καλά έκανε. Δηλαδή με συγχωρείς. Αλλά οκ, okay, λέγε τώρα με συγχωρείς. Κοίτα, καταρχήν πρέπει να θυμίσω ότι ο Κώστας Ζουράρης ως συνεργαζόμενος είχε εκλεγεί. Yeah. Έχει δικό του μαγαζί, υπερήκαυστος γη, κάτσε κάρβουνο κλπ. Και γι' αυτό ακριβώς νομίζω αυτό και δεν το... είναι υπερήκαυστος γη, υπερήκαυστος γλώσσα είναι. Εννοείς τι, ότι τα λέει καυτερά. Τι, τα στρατοπηγικά τι είναι, με συγχωρείς δηλαδή. Κοίτα, πάντως πρέπει να πω ότι μας έχει διευκολύνει πάρα πολύ, ιδίως εμάς που κάνουμε ραδιόφωνο, διότι μας έχει δώσει διάφορες φρασούλες, τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να μην τρώμε καμπάνες από το εσωτερικό. Τον ερίθματο τον ήξερε. Ναι, αλλά τα μέζεα ήταν καλύτερα. Επίσης θέλω να πω ότι μέσα σε όλη αυτή τη. Εντάξει, κάποια στοιχεία αφεδρότητας θα έλεγα ότι υπάρχουν. Υπάρχουν και τα σοβαρά. Είσαι ευγενής. Ναι. Είσαι ευγενής. Και πρέπει κάποια στοιχεία. Ναι. Πρέπει να πω ότι γενικώς τρέφει και μια συμπάθεια για τον κύριο Ζουράρη. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Και δεν ίσως είναι αντιπάθειες ο κύριος Ζουράρης. Αυτό τι θα με για ούζο και μεζέ, ας πούμε, για μπυρίτσα το καλοκαίρι σε μια αυλή. Μια χαρά να φιλοσοφούμε όλοι και τα λοιπά και να λέμε για τα μέζεά μας. Να μαθαίνουμε και καινούριες λέξεις. Πρέπει να σας πω ότι μια μέρα που θρηνούμε. Καταρχήν, εμείς εδώ ένα πολύ καλό φίλο, τον Θόδωρο Μιχόπουλο. Ναι. Αλλά και ένα πολύ ενδιαφέροντα τύπο, όπως ο Τζιμς Πανούσης. Ναι. Τον οποίο εγώ, την γνωριμία μου, θέλω να πω ότι μπορεί να διαφωνούσα στα 11 στα 10 με αυτά που έλεγε. Πάρα πολλές φορές. Τον απολάμβανα. Νομίζω ότι καλό θα είναι κάποιοι από τους πολιτικούς να σκεφτούν ότι έχουν διαλέξει λάθος δουλειά. Αν ήθελα να γίνουν δημοσιογράφοι, σχολιαστές ή πολύ περισσότερο σατυρικοί. Ναι. Ή διασκεδαστές. Ακόμα και αυτό. Θα έπρεπε προφανώς να κοιτάξουν προς άλλη κατεύθυνση. Και αυτό δεν το λέω από κάποια, ας πούμε, τύπο λατρική διάθεση, έτσι νομιμοφροσύνης και πολύ κομιλφό και δεν συμμαζεύεται. Δεν το λέω σαν παιδί του σαλονιού. Το λέω γιατί πραγματικά έχουμε μπερδέψει λιγάκι την παραγωγή της πολιτικής με την παραγωγή της αρθρογραφίας ή πολύ περισσότερο με την παραγωγή της σάτυρας. Όταν ρωτάς έναν υπουργό να σου σχολιάσει ο ίδιος το βουντού βουντού και τα. Τέλος πάντων. Και καταλήγει να σου λέει ότι είναι αριστοφανικό, εγώ να το δεχτώ. Ότι είναι έτσι όπως το λες. Είναι άλλη δουλειά του Αριστοφάνη και άλλη δουλειά του υπουργού όμως. Το λέω έτσι στοιχειωδώς, στεγνά, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι μπορείς να προσφέρεις το δημόσιο λόγο, αρκεί να το κάνεις. Στην ψυχαγωγία μπορείς να προσφέρεις. Κοίτα, αυτό για την ψυχαγωγία πρέπει να πω ότι και η πολιτική προσφέρει ψυχαγωγία. Ναι. Απλά ας διαλέξεις μετερίζει. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Σωστά κάνει και βάζει αυτό ο Γιώργος Κουδαλάκης, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα που για μένα είναι και πιο σοβαρό και μου δημιουργεί και μεγαλύτερο προβληματισμό. Ο κύριος Ζουράρης, μετά όσα έχει πει κατά καιρούς, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, όμως δεν ίδρωνε κανενός το κυβερνητικό αυτή. Μόλις έθιξε συγκεκριμένες κατηγορίες και συμφέροντα, εξοπετάχτηκε εν μία νυχτή. Δηλαδή, ήταν ο λιγότερο το λίσθημα για τις σχολικές εκδρομές και τα μπορντέλα από το να βρήσει οπαδούς μεγάλων ομάδων και επιχειρηματικά συμφέροντα που εκπροσωπούν αυτές τις ομάδες. Το χειρότερο είναι και το είχαμε σχολιάσει τότε. Το βάζω σε προβληματισμό αυτό. Ήταν η αποστροφή του για τα νησιά. Ναι, αλλά το τελευταίο πράγμα που μπορείς να πεις για τον Καμένο είναι ότι τα έχει καλά με το Μαρινάκι. Δεν λέω αυτό. Εγώ όχι, δεν λέω αυτό. Δεν πήγε καν δηλαδή, στο μυαλό μου. Προσφέρουμε και εμείς ψυχαγωγία. Okay. Όμως αυτό το οποίο είναι, αν θες, για μένα και η υποκρισία του πολιτικού συστήματος, γιατί άσε τα επιχειρηματικά, εφόσον κάνει τζις, και δεν θέλω να αποδώσω κανέναν ευθύνη, σκέψου τα ψηφοθυρικά που απορρέουν. Εδώ έχει μαζί. Πει ναι.
τέρατα ο κύριος Ζουράρης κατά καιρούς. Δεν ίδρωσε κανένας αυτή. Μόλις έθιξε δύο ομάδες με ιδιαίτερη ευαισθησία και πολύ λαό, εξαφανίστηκε από το πολιτικό προσκήνιο ή τελεί. Είναι είδος σε αποδρομή, εν πάση περιπτώσει. Αυτό θα πρέπει όλους να μας απασχολήσει. Και θες να σου πω και κάτι. Δεν είναι και ένας κυβερνητικός συνασπισμός ο οποίος φημίζεται για την ευαισθησία του στα τοπήματα ή στα ολισθήματα των μελών του. Και κάπου εκεί ένιωσα και λίγο αλληλέγγυα με τον κύριο Δημήτρη Καμένο, θέλω να σου πω, στον οποίο, ο οποίος υπέστη εξάντληση αυστηρότητας κάποια στιγμή. Ήταν ο μόνος που σε μια στιγμή έφυγε εκτός για ένα δικό του ατόπιμα. Δεν πρόλαβε να ορκιστεί ακριβώς. Ναι. Ο οποίος είπε εγώ ή αυτός κάποια στιγμή για τον Ζουράρη. Ποιο? Ο κύριος Καμένος προχθές, ο Δημήτρης Καμένος εχθές, είπε εγώ ή αυτός πια. Δεν μπορεί να είμαστε στο ίδιο σχήμα. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Και εγώ πιστεύω, κάνω μια ερμηνεία. Γιατί δεν είπε ο κύριος Καμένος ή εγώ ή αυτός όταν είπε για τα νησιά ο κύριος Ζουράρη? Γιατί έχει φάει στο πετσί του την εξάντληση της αυστηρότητος. Αυτό που προσπαθώ να σου πω είναι ότι κάπου είμαστε φαρισαίοι και υποκριτές όλοι. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα αφήνουμε να περνάνε γιατί μπορούν να περάσουν και κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως προκαλούν ειδικές κατηγορίες κοινού και κάνουμε όλοι τους υπερευαίσθητους. Ένα πράγμα κρατάω τώρα, με συγχωρείς από όλο αυτό, ότι είναι μεγάλη η δεξαμενή. Ναι, είναι. Των ψήφων. Είναι. Των πελατών. Αυτό επισημαίνω. Εντάξει. Εγώ. Γι' αυτό μεγάλη λέω δεξαμενή. Και υποκριτές. Και επίσης η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή έχετε μια σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Εγώ ήθελα να πω. Επειδή δεν περιμένω να αντιδρούν οι κυβερνήσεις σε τηλεοπτικούς χρόνους. Έτσι. Πάντοτε σταθμίζονται πολλά πράγματα μαζί. Το momentum, οι ισορροπίες. Τον χρειαζόμαστε, τον χρειαζόμαστε. Ναι, αλλά ήταν κατ' έξι και κατ' εξακολούθηση συνυπότροπος ο κύριος Ζουράρης. Να πω κάτι, δεν μπορώ να αφήσω την υπόθεση Ζουράρη να καλύψει και αυτό που έγινε απόψε στη Βουλή και ψηφίστηκε. Έτσι. Αυτό που έγινε έξω από τη Βουλή σε επίπεδο αντιδράσεων από, από τα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και της συγκυβέρνησης, αλλά και τις εξελίξεις στα Σκόπια, στο Σκοπιανό που έχουν μπει στον επιταχυντή, από ό,τι φαίνεται, με τον κύριο Καμένο να παρεμβαίνει και να απαντάει ουσιαστικά στους κυβερνητικούς που λένε εντάξει, με τον Καμένο το έχουμε λύσει αυτό, δεν θα δημιουργήσει θέμα, και να λέει ο Καμένος όχι παιδιά, δημοψήφισμα, εάν δεν φέρετε, αν φέρετε λύση ή πρόταση που θα μου δημιουργεί τεράστιο ηθικό ζήτημα. Διότι, εν πάση περιπτώσει, δικαιούται το κάθε κόμμα να έχει τις ενστάσεις του. Άλλο τι λέει η αντιπολίτευση, ότι ο Καμένος θα ψηφίσει το ένα και το άλλο και το άλλο για να μείνει στην εξουσία. Αυτά είναι στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης. Αλλά πάντως ο Καμένος άλλαξε την ατζέντα στην υπόθεση του Σκουπιανού. Έτσι δεν είναι? Όταν βγήκε και είπε χθες πάμε σε δημοψήφισμα. Πάντως σε περίπατο δεν εξελίσσεται για την κυβέρνηση. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι ελπίζω ότι θα είμαστε με τα ίδια κριτήρια αυστηροί σε όποιον στο δημόσιο λόγο του μιλάει με ανίκιο τρόπο, αν μη τι άλλο, και ανάξιο τις θέσεις που κατέχει. Είμαστε υποχρεωμένοι, νομίζω, Γιώργο. Λέω, είμαστε για μια χώρα η οποία έχει μάθει να μιλάει ελεύθερα και καλά κάνει. Καμιά φορά και στα όρια της βομολογίας, δεν ξέρω αν κάνει καλά. Αλλά άμα πας στο Δελφινάριο, για παράδειγμα, δεν θα πεις στο Σεφερλί γιατί έριξε πέντε πινελίκια. Ναι. Αρκεί αυτό να είναι στο Δελφινάριο και να μην γίνει το κοινοβούλιο Δελφινάριο. Σε ό,τι αφορά το Σκοπιανό, θέλω να πω ότι η αίσθηση που έχουμε από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, νομίζω ότι τουλάχιστον την Παρασκευή που είχαμε καφενείο εδώ κατεγράφει από το ρεπορτάζ των συναδέλφων, είναι ότι ίσως μιλάμε για λύση και η λύση να είναι πολύ μακριά. Mm-hmm. Αυτό κρατήστε το, γιατί ίσως, λέω ίσως, έχει την αξία του με την έννοια ότι σηκώθηκε πολύ σκουρνιαχτός, είδαμε δημοσιεύματα τα οποία ήταν προβοκατόρικα, ακούσαμε δηλώσεις που είναι, αν μη τι άλλο, αμφίσιμες, λίγο διφορούμενες, να το πω πολύ απλά. Ο Σκοπιανός Υπουργός Εξωτερικών μας ήρθε στην Αθήνα, ήμασταν μέλη λιγάλα και τώρα έβαλε και ένα ζήτημα για το αν πρέπει και η Ελλάδα να χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία όχι κατά αποκλειστικότητα και με κάποιο ορισμό. Αρχίζει το πράγμα και μπερδεύεται. Τώρα μπερδεύεται και σε αυτό το θέμα μπερδεύεται. Για μένα είναι πολύ μπερδεμένο πολύ το θέμα. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Είναι το Plan B των Σκοπιανών και έχω την αίσθηση ότι τώρα που έχουμε απαντήσει σε όλες τις ιστορικές καπηλίες και με επιχειρήματα, μπαίνουν τα θέματα της γεωγραφίας και εκεί θα πρέπει το Υπουργείο Εξωτερικών να είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένο, γιατί ο βαθμός δυσκολίας είναι τεράστιος. Τα ανοίγει πάντως όλο το πακέτο των θεμάτων, νομίζω το έχουμε ξαναπεί. Βλέπουμε τα Σκόπια,
ξεχνάμε ότι η γενεσιουργός αιτία είναι η Αλβανία. Η Αλβανία ανοίγει δικιά της ατζέντα και αρχίζει και μιλάει και αυτή για τα προβλήματα που έχει με την Ελλάδα για να τα λύσει και πάει λέγοντας το πράγμα. Έχει όμως ο Άκης έχει ένα δίκιο. Δηλαδή, μιλώντας για τα πολύ εντυπωσιακά πυροτεχνήματα τύπου Ζουράρι, μπορεί κανένας να χάσει την ουσία της ψήφισης του σημερινού πολυνομοσχεδίου που θα αφήσει αποτύπωμα στη ζωή. Και επειδή νομίζω ότι ο Άκης θέλει να προχωρήσει την παρουσίαση των καλεσμένων, επιτρέψτε μου να πω ένα πολύ απλό πράγμα. Εμείς οι δημοσιογράφοι δεν απεργούμε πολύ συχνά, παρότι το σύμπαν γνωρίζει ότι είμαστε ένας κλάδος ο οποίος έχει πληγεί πάρα πολύ από την κρίση, όπως και πολλοί άλλοι, αλλά επειδή τρεφόμαστε κυρίως από τη διαφήμιση και η διαφήμιση ήταν το πρώτο πράγμα που κόπηκε, χάσαμε τα μισά μίντια. Είμαστε μίντια, διαφήμιση και οικοδομή καταστράφηκαν. Για μήνες απλήρωτοι και όλα τα άλλα σχετικά. Θα πω λοιπόν ένα πολύ απλό παράδειγμα που έχει να κάνει με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να απεργήσουμε ως πρωτοβάθμιο σωματείο που είναι η ΣΥΑ. Θα έπρεπε να μαζευτεί η ΠΟΕΣΥ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία, και να δώσει την έγκριση, δηλαδή κάποιος από την Καβάλα ή από τα Χανιά, ας πούμε, να πει αν πρέπει να απεργήσουμε ή να μην απεργήσουμε, γιατί για παράδειγμα οι εργοδότες σταμάτησαν να πληρώνουν εδώ και 6 μήνες. Αυτό το λέω γιατί υπάρχει η θεωρία, τι λέει ο καθένας, συμμετοχή, μη συμμετοχή κτλ. Υπάρχει όμως και η πράξη. Και το ίδιο πράγμα δεν θα γινόταν σήμερα με το μετρό, που είναι και αυτό πρωτοβάθμιο σωματείο, τα λεωφορεία και αύριο μεθαύριο με την ιδιωτικοποίηση εταιριών που προσφέρουν κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το νερό. Και πάει λέγοντας το πράγμα. Καλησπέρα στον κύριο Σκορίνη από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Σκορίνη, να είστε καλά. Στην κυρία Μαντελένα Παπαδοπούλου, εκπρόσωπο τύπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλησπέρα κύριε Παπαδοπούλου. Τον κύριο Πλεύρη από την Νέα Δημοκρατία. Τον κύριο Μάντζο από την Δημοκρατική Συμπάταξη και το Κίνημα της Αλλαγής και την κυρία Μπαλού, την κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. 2-11-18-610 το τηλέφωνο επικοινωνίας για τις δικές σας παρεμβάσεις. Το email της εκπομπής. Παρεμβάσεις από την pluskytv.gr. Πάμε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε να ρίξουμε τη συζήτηση. Γεια σου φιλαράκο, κι εσύ θερμοπομπός είσαι. Ναι, έτσι μου είπανε, εσύ. Εγώ είμαι ο Όλσμπεργκ ο θερμοπομπός και έρχομαι από τη Γερμανία. Εγώ δεν ξέρω από πού έρχομαι. Με τη ζέστη φίλε, πώς θα πας? Ζεσταίνω τους ανθρώπους και με αγαπάνε. Κι εγώ τους ζεσταίνω, αλλά όχι για πολλή ώρα. Δεν αντέχω τη ζέστη και φοβάμαι μην πάρω. Επιστρέφουμε, πάμε να δούμε τι έγινε έξω από τη Βουλή. Για να δούμε τι έγινε και μέσα στη Βουλή μετά. Έξω είχαμε συλλαλητήρια, αντιδράσεις, συμπλοκές. Ήταν και αντιεξουσιαστές, κυρίως όμως, και αυτό είναι το σημαντικό, ήταν οι εργαζόμενοι, ήταν το ΠΑΜΕ, ήταν λαϊκή ενότητα, ήταν περίπου 15.000 κόσμου, έτσι δεν είναι, κυρία Μπαλού? Λέω καλά τα νούμερα? Αυτή είναι η εκτίμηση που αντιδρούσαν και διαδήλωσαν την αντίδρασή τους στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου. Κάποια στιγμή, και εδώ είναι τα όσα έγιναν σε επίπεδο μποτιλιαρίσματος και κίνηση στον δρόμο, που δεν υπήρχε κίνηση, αυτό σταματημένο ήταν όλα. Εν πάση περιπτώσει, καλά, εντάξει. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι, κυρία Σκορίνη μου, από τα αριστερά δέχεστε πολύ, πολύ ξύλο. Πολιτικό ξύλο εδώ. Και ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι δεν πρόκειται να υποστήλουμε τη σημαία της αντίδρασης. Θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους, υπάρχει θέμα με αυτό που ψηφίζουν και δεν πρόκειται να σταματήσουμε την καταγγελία. Τι θέλετε να σχολιάσω τώρα? Την αντίδραση από τα αριστερά, δεν σας πειράζει? Εντάξει, γιατί εγώ έχω νομίζει ότι σας πειράζει. Κύριε Παυλόπουλος, θα σας πω. Έχω μια ανησυχία. Ποια? Η μία είναι ο θάνατος των συνδικάτων. Ναι. Ουσιαστικά κινδυνεύει με έναν τρόπο, αν το πει κανείς, η δημοκρατία όταν τα συνδικάτα εξαφανίζονται. Ναι. Και δεύτερο, όταν και η αντιπολίτευση ουσιαστικά σπαράσεται και μπορεί και να μην υπάρχει αύριο. Άρα. Τι εννοείτε, ποιος σπαράσεται? Τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προφανώς έχουν κρίση ταυτότητας, η οποία διαπερνάει από κορυφές μέχρι ονείχων. Με αποτέλεσμα τα αναφθύρονται περισσότερο αυτά παρά η κυβέρνηση η οποία περνάει. Τις βλέπετε σε αποσύνθεση? Προφανώς. Έτσι φαίνεται. Νομίζω ότι τα στοιχεία είναι φανερά και διαβάζει ο κόσμος τι γίνεται και φαίνεται και στην πράξη. Ναι. Λέω λοιπόν τώρα επί της ουσίας. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς εμείς δεν είμαστε αυτοί που υιοθετήσαμε ποτέ όλα αυτά τα οποία επιβλήθηκαν λόγω της χρεοκοπίας που έφεραν τα προηγούμενα κόμματα και έφεραν και αυτή την κυβέρνηση εξαιτίας αυτών των πραγμάτων. Από εκεί πέρα, ξέρετε,
ποια είναι τα ζητήματα από τα δεκάδες άθρα και τις εκατοντάδες σελίδες του Πολυνομοσχεδίου τα οποία δημιουργούν σήμερα τη συζήτηση αυτή που έγινε και την αντίδραση κυρίως των κομμάτων, μάλλον των πολιτικών αποχρώσεων της αριστεράς. Γιατί ένα είναι το θέμα το συνδικαλιστικό, το νόμος. Το κομμουνιστικό κόμμα τι είναι δηλαδή, είναι απόχρωση της αριστεράς. Είπα τα κόμματα της αριστεράς. Να. Εννοώ ότι αυτά είχαν μια δυναμική από άποψη μαζικότητας και όχι τα συνδικάτα. Ναι. Ήταν ψήφιος ο αριθμός της ΓΕΣΕ και σχεδόν μονοψήφιος της ΑΔΔ. Πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους. Ναι, λέω μισό λεπτάκι τώρα. Χιλιάδες κόσμο από κάτω δεν τους είδατε. Είδα όταν είχαν τις συγκεκριμένες συγκεντρώσεις, δεν είπα για τις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, είπα για τις συγκεντρώσεις. Το ΠΑΜΕ δεν είναι συνδικάτα, δεν είναι εργαζόμενοι. Θα μαθήσετε λίγο να ρωτήσω. Όχι, απλά για να μην μπερδεύουμε και την ΕΚΤ. Είμαι πολύ σαφή σε αυτά που λέω. Γιατί συνδικαλιστή ήμουν 30 χρόνια και ξέρω όταν κάναμε μια κινητοποίηση, αν εμείς είχαμε κόσμο ή αν την έφερε ένα κόμμα. Λοιπόν, λέω λοιπόν άρα η δυναμική των συνδικάτων και η δημοκρατική του διαδικασία, η οποία είναι πολύ κρίσιμη και πρέπει να έχουν την αυτοτέλειά του για την αυτονομία του, είναι πολύ σημαντικό παράγοντα. Λοιπόν, επί τη ουσία όμω, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ακριβώ το ένα θέμα το οποίο έχει να κάνουμε. Γιατί αυτά που γίνεται συζήτηση, γιατί δυστυχώς δεν γίνονται για τα καλά του νομοσχεδίου. Το ότι δεν είχε το η Ελλάδα κτηματολόγιο, ότι δεν είχε πολεοδομικό σχεδιασμό, δεν είχε χωροταξικό, δεν είχε τίποτα και περνάνε από αυτό το νομοσχέδιο, δεν ακούγεται. Αυτά που πονάνε ακούγονται πάντα. Να λέμε όμως και αυτά τα καλά που γίνονται. Αυτά που πονάνε και αυτά που πονάνε δεν είναι μικρά πράγματα, εστιασμοί. Είναι μεγάλο το θέμα. Μισό λεπτά τώρα, κύριε Παπαδόπουλε. Να μιλήσουμε τώρα για το θέμα του συνδικαλιστικού νόμου. Ποιο είναι το πρόβλημα, πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα. Αν μία απόφαση ενός συνδικάτου δεν μπορεί να κινητοποιήσει τις δυνάμεις που καλεί, ο στόχος που επιδιώκει τελικά καταντάει σε βάρος του. Και αυτό το έχουμε πάθει πολλές φορές. Και εγώ όταν ήμουν συνδικαλιστής στη ΓΕΣΕΒΕ επί χρόνια και παίρναμε μερικές αποφάσεις πιεζόμενοι κάτω από την ανάγκη να βγούμε να κάνουμε κάτι. Ναι. Και ξέραμε ότι δεν έχει απίσει. Όταν το κάναμε, αυτοπυροβολούσαμε τα πόδια. Αυτό το φέρατε. Λέω λοιπόν, άρα, όχι, λέω ότι επί της ουσίας δεν περιορίζεται στην ουσία πραγματικά το δικαίωμα της απεργίας. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η κυβέρνηση εξασφαλίζει μέσα στο επόμενο, μέσα στον χρόνο αυτόν. Αυτό που βασικά ζητώ στο συνδικαλιστικό κίνημα. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι ειλικρινά, με όλο το σεβασμό. Ναι, με όλο το σεβασμό. Εάν ήσασταν στην αντιπολίτευση, αυτό θα λέγατε. Εγώ προσωπικά, εάν τον έφερνε τον ίδιο νόμο η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Εγώ προσωπικά, κύριε Παυλόπουλε, και εμείς κατάλαβαμε και πρακτικά. Μου κάνει και εντύπωση ο χαρακτηρισμός περί φασιστών. Όχι εσείς, όχι εσείς. Που χρησιμοποιήθηκε για τα στελέχη του ΠΑΜΕ. Εγώ δεν σύμφωνα με τον τρόπο που εισέβαλα στο Υπουργείο Εργασίας και φώναζαν μπροστά στην κυρία Αξιόγλου, αλλά εν πάση περιπτώσει και έχει χτυπήσει από τα χέρια στο τραπέζι, αλλά αυτά έχουν ξαναγίνει. Ούτε υπουργός θα είπε αυτά. Έχουν ξαναγίνει. Πρώην υπουργοί έχουν εγκλωβιστεί σε στοές και έχουν φάει ξύλο, έχουν γιαουρτωθεί. Το ΣΥΡΙΖΑ έλεγε αυτοί που προκαλούν αυτά είναι λογικό να τα λούζονται. Θεωρεί ότι αυτό είναι ύψης της σημασίας πολιτικό ζήτημα και άρα πρέπει να αντιδράσει στο κόκκινο, να το πω έτσι. Μόνο και το χρώμα του. Μα κύριε Παυλόπουλε, βάζετε πράγματα λοιπόν, τα οποία εγώ ούτε λέω ούτε ασπάζω. Εγώ λέω ότι και στη ΓΕΣΕΒΕ που ήμουν, το ΠΑΜΕ είχε έρθει όταν ήταν μάλιστα στο Προεδρείο της ΓΕΣΕΒΕ το ΠΑΜΕ. Ναι. Και είχε έρθει σε μια συνεδρίαση που παίρναμε αποφάσεις κτλ. Και έκανε την ίδια κίνηση. Ούτε αντιδράσαμε ούτε τίποτα. Καλώς κάνουνε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ σε αυτό. Διεκδικούν τα αιτήματά του, αν το κάνουμε αυτό, τον καλύτερο τρόπο ή όχι, αν αυτό πετυχαίνει. Αν αυτό πετυχαίνει ή δεν πετυχαίνει, είναι άλλο θέμα. Αν είναι μόνο για την εικόνα, είναι για την ουσία. Γιατί αυτό είναι. Όταν είναι στημένες οι κάμερες πριν και έχουμε ειδοποιήσει, ελάτε να μας πάρετε στην κάμερα για να μπορέσω να δώσω μια εικόνα. Εντάξει, τώρα προφανώς να σα πω τώρα επί της ουσίας. Είναι πολιτικό. Η αριστερά από την πλευρά αυτή που διαμαρτύρεται και είναι ενάντια στην κυβέρνηση, προφανώς θέλει να πετύχει τη δική της την δημοσκοπική ανάκαμψη, η οποία είναι χαμηλά. Και βέβαια γίνεται και μια μάχη έξω από την αριστερά, τη δική μας την πλευρά, η οποία την διεκδικεί και η ΛΑΕ, και η Αντάρση και το ΚΚΕ. Δικό του θέμα είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ορίστε, τώρα, μισό λεπτά. Υπάρχουν τα άλλα θέματα λοιπόν τα οποία απασχόλησαν, νομίζω δόθηκαν σαφείς απαντήσεις. Ναι. Και για το θέμα των πληστηριασμών που γίνεται συζήτηση. Ναι. Εγώ θέλω να θυμίσω το 2014 που παραλάβαμε το 2015 την κυβέρνηση. Ο νόμος Κατσέλη δεν υπήρχε εκείνη την ώρα. Υπήρχε. Η προστασία ο νόμος δεν Κατσέλη υπήρχε. Υπήρχε. Είχε τελειώσει η χρονική στιγμή. Κάνετε λάθος. Το δεύτερο, ο περάσαμε μέσα αυτούς. Μέσα αυτό περάσαμε.
και τα χρέη προς το δημόσιο και τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Βάλαμε μέσα τους ελεύθερους επαγγελματίες, βάλαμε όλους αυτούς που δεν είναι έμποροι και έχουν το πτωχευτικό δίκαιο. Άρα επεκτείναμε σε όλη την κοινωνική βαθμίδα το θέμα της προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτά δεν λέγονται. Καταργήσατε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η πρώτη κυβέρνηση που κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Υπήρχε απόλυτη πάντα. Λάβατε απόλυτη προστασία. Είχε λήξει ο νόμος Κατσέλη και δεν τον είχατε. Ο νόμος Κατσέλη εφαρμοζόταν. Με τον νόμο Σταθάκη άλλαξε ο νόμος Κατσέλη. Ο νόμος υπήρχε. Δεν επεκτάθηκε. Μειώθηκε. Με επεκτάθηκε σε όλα τα κοινωνικά στρώματα που ανέφερα. Τα οποία ή δεν τα έχετε διαβάσει ή κάνετε παραπολιτική. Πιστέψτε με ότι τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ακόμα χειρότερα γιατί δεν λέτε την αλήθεια. Όχι, εσείς δεν λέτε την αλήθεια. Όχι, δεν λέω την αλήθεια. Ακούσαμε πρώτη φορά από ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ότι ήταν υπέρ. Δηλαδή, να φέρνει η Νέα Δημοκρατία να φέρνει 51. Για παρτέ, ξέρει τι θα είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, εσείς λέτε άλλα πράγματα. Εσείς λέτε χειρότερα. Το 50 είναι ένα. Γιατί εμείς το πιστεύω. Είπαμε ποτέ δεν το πιστεύαμε, κύριε Παυλόπουλε. Είπαμε ποτέ το πιστεύω. Επίπεδο, το πιστεύουμε, αλλά εγώ σα λέω να το φέρναμε. Κριτική αυτή μα κάνετε από αριστερά ή από δεξιά τώρα, δεν ξέρω. Όχι, προσέξτε, από την αριστερά εγώ την απεκτάνομαι. Και θεωρώ ότι αυτή η πολιτική που κάνετε είναι αριστερή πολιτική. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν απόλυτα ότι υλοποιείται. Απόλυτα αριστερή πολιτική. Όπου εφαρμόστηκε η αριστερά ήταν φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης, την οποία έχετε διαλύσει, τους ελεύθερους επαγγελματίες που είπατε και οι δημοσιογράφοι εδώ πέρα. Το ξέρουν καλύτερα γιατί ξέρουν ότι πληρώνεσαι. Εσείς τα καταστρέψατε όλα. Εσείς τα φέρατε. Μήπως ξεχνάτε. Χρεοκοπήση, κράτος, συγκεντρωτισμός. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τη χρεοκοπία στη χώρα. Τα μνημόνια εσείς τα φέρατε. Τα μνημόνια φέραν ή πριν ήρθε. Πείτε μου, άμα εσείς τα φέρατε. Εσείς τα φέρατε όλα. Τα μνημόνια ή πριν ήρθε. Και τις ουρές. Και τις ουρές των μνημονίων. Ότι έρχονται από το πρώτο μνημόνιο ακόμα και το τρίτο μνημόνιο το ψηφίσατε. Το ήρθε με αυξημένη πλειοψηφία. Ελάτε. Ελάτε, ορίστε χίλια βαλού. Νομίζω ότι ξεπερνάει το όριο πραγματικά του θράσους και πάει στον πολιτικό κινησμό. Αφορά και στην κυβέρνηση, αφορά και στην αντιπολίτευση, κύριε Παυλόπουλε, και αυτό που ακούσαμε τώρα. Μαζί ψηφίσανε όλα τα μνημόνια, επί της ουσίας. Η μεν τα πρώτα, δεύτερα, όλοι μαζί το τρίτο, γιατί συμφωνούν ακριβώς στα μέτρα που εμπεριέχονται και τα οποία θα παραμείνουν. Γιατί αυτά τα μέτρα είναι απαιτήσεις. Απαιτήσεις των κεφαλαιούχων για την κερδοφορία τους. Αυτό οικοδομούν. Και είναι σαν τους αθλητές της σκυταλοδρομίας. Ο ένας δίνει τη σκυτάλη στον άλλον. Τσακώνονται για το τίποτα μεταξύ τους. Καυγάδες, όπως λέμε, για τα μάτια του κεφαλαίου. Ποιος από τους δυο μπορεί καλύτερα να τους εξυπηρετήσει. Και στην ουσία τους εξυπηρετούν και οι δυο. Και παίζουν και το παιχνίδι, κύριε Παυλόπουλε, της λογικής του μικρότερου κακού. Δηλαδή, ο ένας λέει σου έφερα τη μισή απεργία, ο άλλος έφερα θέλω όλη την απεργία ή το πιστεύω. Ο ένας λέει κι άλλα μέτρα πιο αυστηρά, πιο τολμηρά, λέει Νέα Δημοκρατία, ο άλλος λέει τάχα μου σου έφερα λιγότερα. Όμως η ζωή απαντάει σε αυτά. Και είναι πρόκληση πραγματικά. Να έχει τώρα υποτίθεται καημό ο κύριος Κορίνης για το αν θα υπάρχουν τα σωματεία, αν θα λειτουργήσουν, πώς θα λειτουργήσουν. Έχουμε μεγαλύτερη διαδρομή από εσάς. Δεν έχετε καημό. Ακούστε, αφήστε τώρα. Πολύ μεγαλύτερη διαδρομή και προσφορά. Δεν πειράζει. Ακούστε να σας πω. Η διαδρομή όλων μας. Μην το κάνετε προσωπικό. Η διαδρομή όλων μας. Ναι, δεν το λέω προσωπικά. Η διαδρομή όλων μας κρίνεται μέχρι τα στερνά μας. Σαφέστατα. Και ο καθένας παίρνει τον δρόμο του και κρίνεται. Ούτε βαθύτερη τσέπη. Εσείς λοιπόν ως κυβέρνηση και κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και συγκυβέρνηση με τη ΑΝΕΛ έχετε επιλέξει μια αποστολή βρώμικη κατά τη γνώμη μας η οποία υλοποιεί την κατάργηση των συντάξεων, τους πληστηριασμούς, το ξύλωμα του πουλόβερ για το απεργιακό δικαίωμα, νέα μέτρα το επόμενο διάστημα. Τη συνέχιση της πολιτικής και όλων των νόμων που πέρασε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό χαρακτηρίζει την πολιτική σας και είναι εχθρική για το λαό. Από εκεί και πέρα ο καθένας ας βάλει ό,τι ταμπέλα θέλει. Αυτό όμως δεν αλλάζει που ψηφίζετε. Δεν κουραστήκατε 20 χρόνια να τα λέτε αυτά και να μην έχετε καμία πίστη. Δεν κουραστήκατε 20 χρόνια να τα λέτε αυτά και να μην έχετε καμία πίστη στην κοινωνία. Μα δεν σας ακολουθεί ο κόσμος. Κάτι πρέπει να αναζητήσετε. Γιατί δεν σας ακούει ο κόσμος. Γιατί δεν σας καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί δεν σας καταλαβαίνει ο κόσμος. Κυρίες Κορίνη, ακούστε, όσο το σύστημα θα έχει τις εφεδρίες του και από τη δεξιά την μπούρα την καθαρή θα βγαίνει και ψεύτο αριστερά κάθε φορά για να μπερδεύει τον κόσμο, εμείς φυσικά.
λογικά θα λέμε τα ίδια. Ότι είναι αριστερό, γιατί το σύστημα, κάθε χρονική στιγμή, ναι, ξέρετε, το σύστημα... για τις γενιές τις σημερινές πολεμάμε. Δεν πολεμάμε μόνο για τις επόμενες που θα έρθουν. Καλά, μην πολεμήσετε πολύ, γιατί θα λιώσετε για τις γενιές. Πάντως, αυτή τη στιγμή... Όσο όλα αυτά τα χρόνια, εγώ δεν σας είδα να πάτε στο Μαρινάκι έξω από το Μέγκα που έγινε. Δεν είδα το πάμε να πηγαίνει εκεί. Έχετε πάει εσείς για βόλτα. Έχετε πάει στη Γεσέση. Τα γραφεία τα εύκολα που ξέρω το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τη δράσει η κυβέρνηση. Γιατί δεν έχει μάθει να διώκουμε τη βία. Νομίζω ότι μπορείτε να αμφισταμιλήσω. Επειδή είστε και υπέρ της δημοκρατίας των σωματείων. Τι είπατε, δεν θα διακόψετε. Λοιπόν, καλά, εσείς με διακόψετε 10 χρόνια. Ελάτε, εγώ, κύριος Πλεύρης, ελάτε να μιλήσετε όλοι, σας παρακαλώ. Δεν έχει νόημα τώρα. Λοιπόν, έτσι. Η ουσία τώρα είναι ότι αυτή τη στιγμή περνάει ένα πολυνομοσχέδιο, το οποίο έρχεται πραγματικά, προσπαθεί αφενός μεν να περικόψει το δικαίωμα στην απεργία, γιατί και η Νέα Δημοκρατία έρχεται, υποτίθεται, να πλειοδοτήσει σε αυτή τη λογική. Και είναι απαραίτητη προϋπόθεση, κύριε Παυλόπουλε, αυτή η επιλογή, όσο και προσπαθούν να την κρύψουν και την βγουν μικρότερη ή μεγαλύτερη, είναι απαραίτητη προϋπόθεση και αυτή για τη συνέχιση μιας σκληρής πολιτικής που όλοι τη βλέπουν ότι θα συνεχιστεί και όλοι ξέρουν ότι θα δυναμώσουν οι αγώνες, ότι θα δυναμώσει η αντίσταση του λαού, ότι δεν μπορεί να είναι πάντα σκυμμένος και προσπαθούν να δημιουργήσουν εμπόδια. Ναι, αλλά άλλωστε, κυρία Παντού, εδώ έχουμε ως σχετικό επιχείρημα, ναι, ότι παιδιά, το τελευταίο άγριο νομοσχέδιο είναι αυτό και μάλιστα έχει και καλά στοιχεία μέσα. Ναι. Υπομονή μέχρι τον Αύγουστο, αλλάζει σελίδα. Το εγώ δεν θα πω. Αυτό είναι. Αυτό τι πράγμα τώρα, υπό Βίζερ, ότι θα έχει και. Εντάξει, είναι παιδιά, ναι, αλλά έστω ημερολογιακά. Υβριδικό σου λέει, το λέμε τώρα. Όπως λέγεται. Λέει ότι ημερολογιακά τελειώνει η σύμβαση. Και λένε, υπόσχονται καλύτερες ημέρες. Τώρα, το αν θα τις φέρουν οι καλύτερες ημέρες. Εδώ θα μας δούμε. Κύριε Παυλόπουλε, οι καλύτερες ημέρες. Μιλάνε ημέρες... για αύξηση του κατώτατου μισθού. Μιλάνε για μείωση φορολογικών συντελεστών. Βάζουμε για διαπραγματεύσεις. Ναι. Πόση κοροϊδία μπορεί να σηκώσουμε. Γιατί να σας πω κάτι. Ότι θα φέρουν και θα είναι ευνοϊκότερο η επόμενη μέρα, όπως λένε, αφορούν στα δικαιώματα αυτών των οποίων υπηρετούν. Το κεφάλαιο υπηρετεί αυτή η κυβέρνηση. Για αυτούς νοιάζεται. Αυτόν είναι ορδινάτσες. Δηλαδή, ό,τι καινούριο καλό έρχεται αφορά σε εκείνους. Διότι όταν κάνεις τον εργαζόμενο φτηνότερο. Αφήστε, όχι, να τελειώσω. Πέστε μου για τις... Δεν μιλάω σε εσάς τώρα. Ναι, αλλά για διαπραγματεύσεις, για πέστε μου. Θα σας πω, θα σας πω. Δεν σας ενδιαφέρει αυτό. Είναι ενάντια των εργαζομένων. Θα σας πω. Η επεκτασιμότητα. Έχουμε και ευθέρια μέσα. Ελάτε, σας παρακαλώ. Σας αφήνει, σας αφήνει. Θέλει να πει για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Όχι για τις συλλογικές συμβάσεις. Αλλά όχι για τις συλλογικές συμβάσεις. Εσείς είχατε καταργήσει τις συλλογικές συμβάσεις και δεν φέρνετε τον κατώτατο μισθό στο 751 όπως είχατε υποσχεθεί και μιλάτε για συλλογικές διαπραγματεύσεις την ίδια στιγμή που θα έχετε σταθερό και μόνιμο το 511 και το 586. Τώρα, μη μας δουλεύετε. Καλά τώρα. Μη μας δουλεύετε. Λέμε. Γιατί άλλο είναι η συλλογική σύμβαση και άλλο είναι η συλλογική διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι και κάτι άλλο έγινε αυτόν τον καιρό. Την κάνει το κίνημα. Σε φορείς. Δεν θα την κάνετε εσείς. Ο κύριος Πλεύρης, παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Πλεύρη. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή είπατε για το θέμα του κυρίου Ζουράρη, να θυμηθούμε τον επιτάφιο του Περικλέους, φιλοκαμόμεν με τευτελεία και φιλοσοφούμε άνευ μαλακία. Πρέπει να το έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας όσοι ασχολούμαστε με την αρχαία Ελλάδα. Να κρατάμε πλήρως τον τίτλο. Τώρα, κοιτάξτε, γιατί σήμερα ψηφίστηκε ένα πολυνομοσχέδιο που είχε συγκεκριμένες διατάξεις. Είχε τη διάταξη για την απεργία, την οποία δεν θα πω κάτι παραπάνω, αλλά σίγουρα δεν ήταν θέση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Εμείς είχαμε πάντοτε θέση εναντίον της απεργίας. Είχαμε θέση ότι έπρεπε να υπήρχε το 50-1 και να υπάρχει και περιορισμός και στις πορείες που γίνονται που κλείνουν οι δρόμοι. Υπήρχαν μέσα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, το μισό λεπτό. Υπήρχαν μέσα σε αυτό. Ναι, αλλά εμείς το λέγαμε πάντα. Πάντα. Υπήρχαν μέσα στο πολυνομοσχέδιο αυτό ότι χάσανε χρήματα αυτή τη στιγμή που μας ακούν. Και είναι πολύ σημαντικό. Η τρίτεκνη και η πολύτεκνη. Και ακούμε τώρα το προκλητικό. Εγώ είδα τον κύριο Τσίπρα να το χειροκροτούν που λέει θα κοιτάξουμε αμέσως μετά να διορθώσουμε αυτή την αδικία. Τι το χειροκρότησε, να τη διορθώσει τώρα αυτή την αδικία. Και δεν τη διόρθωσε. Και αυτή τη στιγμή 67.000 τρίτεκνοι και πολύτεκνοι θα παίρνουν λιγότερα χρήματα σε μια χώρα που μαστίζεται από την υπογεννητικότητα. Και 750.000 έχουμε την αριστερά, έχουμε την αριστερά που κάνει δουλίτσες. Έρχεται και ψηφίζει για τα καζίνο. Άκουσα τον Δήμαρχο Μικόνου και τη Σαντορίνη. Σου λένε δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε, δεν τα χρειαζόμαστε. Και προσέξτε, υποδομές έλμε. Γιατί σου λέει η Μύκονος, έχω 200.000 τουρίστες και δεν έχω τις υποδομές. Δεν χρειάζομαι καζίνο. Αλλά ποιο είναι το χυδαίο του πράγματος. Να μπορούν τα καζίνο να δανείζουν χρήματα, να κάνουν πίστοση
σε μια χώρα που ξέρετε ότι όταν βρίσκεται σε οικονομική κρίση υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι δείχτες μεταξύ των οποίων και ο τζόγος που αυξάνεται. Αυτό δηλαδή, γιατί ήθελε η αριστερά να το κάνει? Να μας εξηγήσει να δανείζουν τα καζίνο. Μέσα στο νομοσχέδιο έχουμε τους ηλεκτρονικούς πολυσορισμούς. Τι, για 500 ευρώ. Για 500 ευρώ, κύριε Σκορίνη. Παραλάβατε ένα νόμο Κατσέλη, που ήταν νόμο που ξεκίνησε από τον Πασό και επεκτάθηκε και εσεί. Για τα καζίνο. Έρχεστε μήπως και κάνετε. Μήπως ξεχνάτε ότι αφήσατε τον παράνομο τζόγο, τον παράνομο στιγματικό. Κύριε Σκορίνη, δεν σα λέω, θα με αφήσω να πείτε. Εγώ σα λέω, ακούστε, το εύκολο είναι να πάμε κάπου αλλού. Θέλετε να πάμε και στον παράνομο? Τι έχετε κάνει τρία χρόνια τίποτα? Αλλά πάμε, πριν πάμε στο παράνομο, πείτε μου, τα καζίνο. Και να δανείζουν τα καζίνα αυτό που μπαίνει. Πάνω είναι 50 το ταξικό πρόσημο, το 50.000 μέχρι 50.000 ευρώ. Ναι. Είναι 50.000. Το ταξικό πρόσημο του κυρίου Τσίπρα που είπε ότι το 2018 θα δούμε το ταξικό πρόσημο. Δηλαδή, έρχεστε εδώ πέρα να κάνετε μια πολιτική με καζίνο, με πληστηριασμούς, με κόψιμο στους δρόμους. Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Έχουμε σεισμό. Σεισμό, έχουμε. Είναι δυνατό σεισμό. Πολύ δυνατό σεισμό. Εντάξει, εντάξει. Ήρεμα, παρακαλώ πολύ να επικοινωνήσουμε. Λογικά θα έχουμε. Να επικοινωνήσουμε με το αστεροσκοπείο και να δούμε τι. Τέλος πάντων, για σύντομο ήταν, δεν ήταν. Και για να καταλήξουμε. Να δούμε, να δούμε. Για εσόγειο ήταν δυνατό. Και για να καταλήξουμε, θα πρέπει. Αυτό είπατε, κύριε Παυλόπουλε, κάτι που τελικά. Για να είμαστε ειλικρινείς, πολιτικοί πρέπει να σκεφτόμαστε. Εάν αυτό το νομοσχέδιο. Ας μου απάντησε ο κύριος Κορίνης όπως είναι εδώ πέρα απέναντι. Με απόλυτη ειλικρίνεια. Αν αυτό το νομοσχέδιο το ίδιο, όπως το βλέπετε, το είχε φέρει η Νέα Δημοκρατία, θα το ψήφιζατε ή όχι? Απαντήστε μου με ειλικρίνεια. Επαναλαμβάνω τη δική μου άποψη. Όχι, γιατί το συγκεκριμένα την είπα, μα απαντώ. Απαντώ. Θεωρώ ότι επί της ουσίας πρέπει να δούμε γιατί τα συνδικάτα δεν έχουν αυτό το πράγμα που πρέπει να ακολουθεί πίσω από αυτούς. Ένα θέμα είναι και αυτό. Και αν δεν ψηφίζατε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς? Το θέμα των απεργιών. Το κτηματολόγιο, το είπατε πριν. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είχε καταψηφίσει το κτηματολόγιο? Εμείς είχαμε το κτηματολόγιο. Ποιο κτηματολόγιο? Το κτηματολόγιο. Αυτό που έλεγε όταν το φέρει ο Λαλιώτης από την εποχή και δεν το έφερε κανένας. Το κτηματολόγιο υπήρχε. Το κτηματολόγιο υπήρχε, το εθνικό κτηματολόγιο. Δεν ανακαλύφθηκε σήμερα. Και όσοι είναι δικηγόροι ξέρουν ότι υπάρχουν και περιοχές που έχουν ενταχθεί στο κτηματολόγιο. Και το δασολόγιο. Και το δασική χάρτη που είχαν 1%. Αυτά γιατί δεν καταψηφίζατε όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση? 1% είχατε ψάξει. Εγώ επαναλαμβάνω ότι ζητήματα. Ζούμε μια άλλη πραγματικότητα, κύριε Κέντρο. Γιατί έτσι παίζεται το δημοσίο. Είμαστε στην πραγματικότητα του Τρίτου Μνημονίου. Γι' αυτό. Όμως ταυτόχρονα. Σας λένε, και εγώ αυτό ακούω, ότι παιδιά τον Αύγουστο τελειώνει όλο αυτό το κύριε έργο. Κύριε Παυλόπουλε, αυτό είναι το θέμα. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είχαν βάλει στόχο να βγουν από τα μνημόνια. Δεν μπορούσαν να βγουν. Αν το καταφέρατε, δεν θα μιλάζετε πάλι και μετά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν κατέφερε το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία να βγαίνουν από τα μνημόνια. Εκεί που παρέλαβε τη χώρα, τον Ιανουάριο, παρέλαβε τη χώρα, έχοντας η χώρα τη συζήτηση για την πιστωτική γραμμή στήριξης, αν θυμόσαστε. Και τότε είχαμε την περήφανη διαπραγμάτευση από τον Βαρουφάκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου και όλων αυτών των τύπων που υπήρχαν και μας έφεραν γράφτηκαν σε ένα μνημόνιο συν τρία χρόνια. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι σας πηγαίνω στην καλύτερη περίπτωση εκεί που παρέλαβα τη χώρα τον Ιανουάριο. Και δεν σε πηγαίνει εκεί πέρα. Σε πηγαίνει πολύ χειρότερα, γιατί πόσο στήχησε το εξάμηνο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αποτυπωθεί πλέον. Κύριε Πλεύρη, τα μέτρα του δημοσιονομικά της κυβέρνησης αυτή είναι 15 δισεκατομμύρια και του ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία ήταν 65. Τι μας λέτε τώρα, τι συγκρίνετε? Τι δημοσιονομικά μέτρα ήταν το Ιανουάριο? Τα δημοσιονομικά μέτρα είναι σε βάρη. Το Μέλ Καρδούβαλη, άμα σας το φέρνανε τώρα, θα κάνατε μια κολοτούμπα για να το πέρα. Και αξιολόγηση από το καλοκαίρι, θα είχαμε όλα το 2014. Τα είχατε διαλύσει. Η χώρα ήταν η μοναδική που έτρεχε σε ανάπτυξη. Μέρια στα ταμεία του κράτους καταφέρει. Ποια 500 εκατομμύρια, τι λέτε? Έξι μήνες δεν πήρατε λεφτά. Έξι μήνες είχατε και δεν παίρνατε λεφτά. Δεν χρηματοδοτούσαν από πιθανά και υπήρχε το κράτος. Με τι λεφτά υπήρχε αυτή το κράτος? Η κυβέρνηση καταφέρνει να βγει η χώρα από αυτή τη δίνη που τη φέρατε εσείς. Αυτό είναι το πραγματικό γεγονός. Και αυτό σας φοβίζει. Αντί να λέτε μπράβο, σας φοβίζει. Τι να λέω μπράβο? Να λέω μπράβο που φορολογούμε με 70% σε ελεύθερος επαγγελματίας, κύριε Σκορίνη. Για να ταΐζετε τους αργόμισθους που έχετε βάλει στο μαξί μου. Γι' αυτό να λέω μπράβο. Ελάτε, κύριε Μάντζο, παρακαλώ πολύ και η κυρία Παπαδοπούλου. Εν τω μεταξύ, παρακαλώ πολύ το κοντρόλ να έχουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται
Επικοινωνία με σεισμολόγο. Ωραία, ωραία. Πάμε. Ωραία. Ελάτε, κύριε Μάζο. Καταρχάς και εγώ να μου επιτρέψετε ένα μικρό σχόλιο για το πρώτο θέμα της συζήτησης εδώ στο πάνελ, την παρέτηση του Υφυπουργού Παιδείας του κ. Ζουράρη. Σίγουρα είχαν δοθεί πολύ σημαντικότερες αφορμές, πολύ σπουδαιότερες και βαρύτερες αιτίες για να έχει αποπεμφθεί, αν θέλετε, αν όχι να έχει αποχωρήσει από μόνος του οικειοθελώς από την κυβέρνηση. Το ότι έπρεπε να υπάρξει τέλος πάντων η προσβολή μιας μερίδας φυσικά μεγάλης φιλάθλων της χώρας, οπαδών συγκεκριμένων ομάδων, εντάξει, δημιουργεί άλλη, δίνει άλλο νόημα στον όρο ευθυξία, ο οποίος ούτως ή άλλως λείπει από αυτό το συγκεκριμένο κυβερνητικό σχήμα. Ηρωνία μάλλον είναι να είσαι υφυπουργός παιδείας και να καταφέρεσαι έτσι με αυτόν τον τρόπο τον ανίκιο κατά πολιτών, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, το θέατρο δεν είναι μόνο στο Υπουργείο Παιδείας, συνεχίστηκε και στη Βουλή. Είναι ο γνωστός κυβερνητικός θείασος, ο οποίος ανεβάζει τις ίδιες παραστάσεις συνεχώς. Δεν έχουμε καμία πρωτοτυπία. Ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του φέρνουν τα αποτελέσματα των δικών τους μνημονίων στη Βουλή, ζητούν την ψήφο και την αποδοχή της Βουλής, παίρνουν την ψήφο και την αποδοχή των δικών τους βουλευτών και μόνον. Είχαν σήμερα και την προσθήκη ενός μίας πραγματικά βουλευτή που δεν τέλος πάντων φημίζεται για τη σταθερότητα των απόψεών της. Σας θυμίζω ότι πριν τις γιορτές ήταν να πάει στην ΑΝΕΛ. Ήταν να πάει στην ΑΝΕΛ. Από τον κύριο Παπαδάκη. Συγγνώμη, κύριε Παπαδάκη. Επιτρέψτε μου μία διακοπή, επειδή οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι είναι 4,3 ρίχτες στο Μαραθώνα. Ήταν πολύ κοντά μας γι' αυτό και το ξαναείχαμε στο Μαραθώνα πριν από. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα μήνο σεισμό. 19 σεισμού είχαμε από το πρωί, 2-2,5 μέχρι εκεί. Τρόμαξε κόσμος πάντως. Μα και εμείς εδώ είμαστε στο Εσόγειο και έτσι, είναι πολύ αντισόγειο. Έχουμε και τέσσερις ζώροφους από πάνω. Τρόμαξε κόσμος, διότι είχε και βουή και βοή και ήταν ισχυρός. Είμαστε πολύ κοντά. Λοιπόν, εάν πρόκειται για σεισμό που είναι σε ξηρά και όχι σε θάλασσα, το λέω με μια επιφύλαξη, γιατί είμαι βέβαιος ότι στο σεισμολογικό θα βγάλουν ανακοίνωση. Η πρώτη πληροφορία πάντως είναι αυτή. 4,2 στις 22 και 24, βάθος 5 χιλιόμετρα. 28 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά από την Αθήνα. Βάθος 5 χιλιόμετρα, είπατε. 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Είναι πολύ επιφανειακό. Επειδή μου από την Πάτρα γνωρίζω από σεισμούς, η αλήθεια είναι. Το νιώθω στο πετσί μας. Ελπίζω να μην έχουμε ηλικίες ζημίες. 28 χιλιόμετρα είναι. Ναι, πρέπει να σκεφτείς ότι 40 χιλιόμετρα είναι ο Μαραθώνιος. Πρέπει να είναι στο Μαραθώνιο. Πέσει το περίπου. Ναι. Ένα λεπτάκι σας παρακαλώ πολύ, παιδιά, να βρούμε μια άκρη. 4,3 ρίχτερ. Ναι, βάθος 5 χιλιόμετρων, χρόνος στις 10 και 24 και 14, με επίκεντρο τον Μαραθώνα, νομίζω, ναι, σωστά. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ναι, για πάμε, ελάτε κύριε Μάντζο. Ναι, πραγματικά θα επαναλάβω να μην έχουμε την ευχή να μην έχουμε υλικές ζημίες, πολύ περισσότερο άλλες καταστάσεις. Σίγουρα αυτό που είδαμε σήμερα δεν μας προξενεί καμία εντύπωση. Αυτό που φαίνεται και προκύπτει μέσα από την όλη περιπέτεια κοινοβουλευτική και της χώρας δυστυχώς είναι η πραγματική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συγκυριακό δημιούργημα της κρίσης, είναι μια συγκυριακή πολιτική συμμαχία που είναι, αποπνέει αυτό το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Την Ελλάδα του διχασμού, της πόλωσης, της ρητορικής του μίσους κατά των προηγουμένων κυβερνήσεων, της εκδικητικής τάσης συγκεκριμένων πολιτικών χώρων κατά όσων τα προηγούμενα χρόνια διαχειρίστηκαν τις τύχες αυτού του τόπου. Η ταυτότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον περνά σιγά σιγά από την εποχή της αυταπάτης, την εποχή του κοινικού ρεαλισμού. Συγγνώμη, διορθώνουν το μέγεθος του σεισμού. Συγγνώμη, κύριε. Όχι, παρακαλώ, είναι ανθρώπινο. Έχει διαμορφωθεί τώρα καινούργια ιστορία. Σίγουρα ενδιαφέρει πολύ. Έχει προκύψει 4,4 ρίχτα. Ναι. Αναβαθμίζεται. Εντάξει, εκεί το αναβαθμίζουν, ναι. Εκεί είναι. Έχει κουνηθεί πολλοί κόσμος, ας πούμε δύο πράγματα πάλι. Ναι. Συγγνώμη κιόλας, αλλά επειδή βλέπω έτσι μια φοβία. Προφανώς το μέγεθος του σεισμού από το 4,2 το 4,4 έχει διαφορά. Ναι. Αλλά το ζήτημα πρέπει να είναι, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε πολύ κοντά, τα παρακάτω 29 χιλιόμετρα είμαστε πολύ κοντά στο επίκεντρο και πρέπει να είναι και σχετικά επιφανειακός ο σεισμός. Ναι, θυμίσουμε την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε το σμήνος των σεισμών, μας εξηγούσαν οι σεισμολόγοι και εδώ στην εκπομπή, ότι η περιοχή δίνει τέτοιους σεισμούς, τεσσάρια,
και ότι θεωρείται φυσιολογική δραστηριότητα. Σωστά. Είχαμε επιμείνει και στο αν... αυτό το, αυτή η περιοχή με την Πάρνηθα. Ούτε με και την Πάρνηθα που είχε δώσει τον καταστροφικό σεισμό της... Ούτε και με τους σεισμούς του Κορινθιακού που είχαμε, ούτε με την Κοζάνη νομίζω. Ναι. Μας είπαν ξεκάθαρα ότι είναι η σεισμική δραστηριότητα της περιοχής. Ναι. Το λέω γιατί όντως έγινε πολύ αισθητός ο σεισμός. Εμείς είμαστε στο Ολυμπιακό στάδιο, είμαστε σε ισόγειο. Ναι. Εγώ οφείλω να πω ότι αισθάνθηκα το σεισμό πάρα πολύ έντονα. Παιδιά, τώρα τι, πρέπει να πούμε ότι έχει ενεργοποιηθεί 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Εδώ και 4-5 ημέρες η περιοχή όταν έδωσε το σμήνος των 19 σεισμών εκείνο το πρωινό. Από 1,5 μέχρι 2,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Θα μας τα πει σε λίγο ο σεισμολόγος που θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και όλοι οι σεισμολόγοι μας έλεγαν μου λένε στη Νέα Μάκρη κουνηθήκαμε πάρα πολύ. Είναι πολύ κοντά. Λοιπόν, να κάνουμε κάτι σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω γραμμές στον αέρα από πολίτες. Πριν το κάνουμε αυτό, κύριε Μάντζο, βάλτε τελεία. Ναι. Πείτε τη φράση σας. Και θέλω να ακούσω και την κυρία Παπαδοπούλου που δεν έχει πει κουβέντα, για να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε την εκπομπή από εδώ και πέρα. Ωραία. Να πω απλώς τότε το πιο βασικό για εμάς. Αυτό που και η κυρία Γεννηματά αλλά και όλοι οι βουλευτές σήμερα αποτύπωσαν. Ότι είναι η τριλογία της εξαπάτησης στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Πρώτα είχαμε το περίφημο θα σκίσουμε τα μνημόνια και θα καταργήσουμε ένα νόμο και ένα άρθρο. Το δεύτερο αφήγημα ήταν, το sequel ήταν το περίφημο παράλληλο πρόγραμμα που δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ναι. Παρά το γεγονός ότι τέθηκε στην κρίση του ελληνικού λαού και θεωρητικά από το Σεπτέμβριο του 2015 εγκρίθηκε, ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Άρα, μην λέμε μόνο ότι υλοποιήθηκε το μνημόνιο που ενέκρινε ο λαός. Ένα λεπτάκι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Όχι, έχουμε τον κύριο Λέκα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Α, πείτε μου όταν τον έχουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να έχουμε μια επικοινωνία. Ο κύριος Λέκας μας μεταφέρει ότι ήταν 4,5 ρίχτερ στη Σταμάτα και όχι στο Μαραθώνα. Είναι πολύ, πάρα πολύ κοντά στο εστιατό. Μάλιστα. 4,5 Σταμάτα λέει ο κύριος Λέκας. Ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Γι' αυτό μου λένε, μου στέλνουν μηνύματα από την περιοχή, μου λένε φοβηθήκαμε πάρα πολύ, κουνηθήκαμε πάρα πολύ. Και ελάτε κύριε Παπαδοπούλου. Γίνεται και η πρώτη γύρω. Ελάτε κύριε Μάτζο, δεν έχει νόημα τώρα να με ακρηγορούμε. Άρα δεν έχει. Τηλεγραφικά. Φοβάμαι γιατί όλη η συζήτηση πλέον έχει μπει σε άλλο πλαίσιο. Γίνεται και ο πρώτος έλεγχος για ζημίες, δεν έχει αναφερθεί κάτι. Ωραία. Κυρία Παπαδοπούλου. Λοιπόν, αυτό που αντιλαμβάνομαι από τη συζήτηση μέχρι τώρα, ας ξεκινήσω από αυτό, είναι ότι υπάρχει μια επιδίωξη από πλευράς αντιπολίτευσης να ξεχάσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν ασκούμε ελεύθερη οικονομική πολιτική και είμαστε σε μνημονιακό καθεστώς υπό αυστηρή επιτροπία. Και δεύτερον, ότι μεσολάβησαν οι εκλογές του Σεπτέμβρη, κατά τις οποίες ο ελληνικός λαός έδωσε την εμπιστοσύνη του σε αυτή την κυβέρνηση να διαχειριστεί το τρίτο μνημόνιο. Σήμερα είχαμε μία ψήφιση στην Ολομέλεια για το πολυνομοσχέδιο, το οποίο κλείνει ουσιαστικά την τρίτη αξιολόγηση. Θυμίζω ότι στις προηγούμενες αξιολογήσεις υπήρχαν καταστροφολογικά σενάρια και για την τρίτη αξιολόγηση αυτήν. Πριν καλά-καλά τελειώσει η δεύτερη αξιολόγηση, λέγανε ότι θα έρθουν ακόμα σκληρότερα μέτρα. Με την τρίτη αξιολόγηση θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, θα ματώσει ακόμα περισσότερο ο ελληνικός λαός και τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Ήρθε ένα πολυνομοσχέδιο χωρίς νέα μέτρα, που προφανώς δεν συγκρίνεται με τη δεύτερη και την πρώτη αξιολόγηση, που ήταν ακόμα πιο δύσκολες οι αποφάσεις και με τους δανειστές και τους ακραίους κύκλους βασικά των δανειστών να πιέζουν εξαιρετικά σε παράλογες απαιτήσεις. Είναι η φετινή χρονιά κατά την οποία θα μπορέσει η πατρίδα μας να βγει από αυτό το μνημονιακό καθεστώς και σίγουρα θα πρέπει να πω και να παραδεχτώ, να το πω με αυτή τη λέξη, ότι όλα τα δημοσιονομικά προγράμματα εμπεριέχουν και αδικίες, εμπεριέχουν και δύσκολες αποφάσεις όλα τα δημοσιονομικά προγράμματα. Αυτό δεν το αρνείται κανείς μας. Κανείς μας λοιπόν δεν πανηγυρίζει. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όλα τα μεγέθη της οικονομίας δείχνουν ανάκαμψη. Και βεβαίως είναι η χρονιά κατά την οποία θα πρέπει να αρχίσουμε πλέον να συζητάμε και για την επόμενη μέρα. Να αρχίσουν τα κόμματα να τοποθετούνται για το πώς η πατρίδα μας μπορεί να χαράξει μια νέα πορεία εκτός μνημονιακού καθεστώτος. Τώρα, πείτε μου τι να κάνω από το κοντρόλ, να πάω σε διάλειμμα τώρα. Επιστρέφουμε. Τώρα, να ξαναδούμε τα δεδομένα και παρακαλώ πολύ να ανοίξουμε και τις γραμμές στους τηλεθεατές οι οποίοι θέλουν να μας μεταφέρουν το πώς έζησαν την ισχυρή σεισμική δόνηση. 10 και 24 από τα λεπτά. Κύριε Γιώργο. Στα 4,5 ρίχτερ, επίκεντρο φαίνεται να είναι στα μάτια. Φαίνεται ότι, δηλαδή, ότι υπάρχει επανεκτίμηση ως προς το μέγεθος. Τώρα μιλάνε για 4,2. Έτσι.
Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το περιμένουμε λιγάκι. Σωστά, να βγάλει σωστά, το συμβολογικό. Η πρώτη πληροφορία που δώσαμε ήταν για 4,2. Σωστά. Αλλά περιμένουμε γιατί τώρα δεν ξέρω και τι αξία έχει. Η αίσθηση που. Πάντως δηλαδή, και στο διαδίκτυο, Γιώργο, που παρακολουθώ εγώ τόση ώρα, έχει πέσει πανικός. Επειδή και όλοι μιλάμε τώρα, στο διάλειμμα μιλήσαμε με τους ανθρώπους. Ο κύριος Ευθύμιος 10 στη τηλεφωνική μας γραμμή, ζητώ συγγνώμη. Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για πάμε τώρα, γιατί τρομάξαμε λιγάκι, είναι η αλήθεια. Κοιτάξτε, είναι εύλογο γιατί είναι ένα σημαντικό που έγινε ιδιαίτερα φυτό στην περιοχή των Αθηνών. Ναι. Είναι σε μικρή επικεντρική απόσταση από τη Σταμάτα. Ναι. Και είναι συνέχεια των σεισμών τη προηγούμενη εβδομάδα, όπου είχαμε να κάνουμε με πολλού μικρού σεισμού στη βόρεια ανατολική Πεντέλη. Τώρα αυτό είναι στην βόρεια δυτική Πεντέλη. Ναι. Ουσιαστικά. Άρα το επίκεντρο πού ήταν? Είναι στη Σταμάτα. Στη Σταμάτα. Σταμάτες, ναι. Μάλιστα. Ένα αυτό. Δύο. Σε τι εστιακό βάθος? Σε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, γι' αυτό έγινε ιδιαίτερα εστιακός. 5 χιλιόμετρα. Άρα είναι κοντά στην Αθήνα, είναι πολύ επιφανειακός. Και, ναι. Και το μέγεθος, κύριε Λέκα? Το μέγεθος είναι 4,5 το προκαταρκτικό μέγεθος. 4,5 λοιπόν, παρακαλώ πολύ να το διορθώσουμε. Ένα λεπτάκι τώρα, να ρωτήσουμε το εξής. Λέτε ότι αυτό εντάσσεται στο φαινόμενο που είχε καταγραφεί προημερών με ένα σμήνος μικρών σεισμών, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η συνέχεια αυτής της διαδικασίας. Ναι. Τώρα θα σας ρωτήσω. Ένα, επηρεάζει αυτό το ρήγμα της Πάρνηθας? Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση λέτε. Ναι, ναι, ναι. Δύο, η περιοχή δίνει και μεγαλύτερους σεισμούς? Η περιοχή δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πώς είναι, πού ακριβώς είναι το επίκεντρο. Ναι. Μόλις δούμε ακριβώς πού είναι το επίκεντρο, θα είμαστε σε θέση να δούμε και τι ακριβώς μπορεί να επηρεάσει. Mm-hmm. Πάντως ο κόσμος να περιμένει ότι ούτως ή άλλως θα έχουμε μία ακολουθία, έτσι δεν είναι? Θα έχουμε μία ακολουθία η οποία πιθανώς θα συνεχιστεί και τη νύχτα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, να περιμένουμε είτε ίδιο είτε ακόμη και λίγο μεγαλύτερο σεισμό, θα είναι λογικό? Ναι, είναι μέσα στα πλαίσια των πιθανότητων. Μάλιστα. Ή αρκετούς μικρότερους σεισμούς. Ακριβώς μικρότερους σεισμούς, ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ψυχραιμία λοιπόν, με τα θάπερα αγκαλιά. εντάξει. Ψυχραιμία. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε καιρό να κουνηθούμε έτσι στην Αττική και μας ευθυδίασε και μας φόβησε και λιγάκι. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Η διαφορά στα μεγέθη είναι ακριβώς γιατί η πρώτη ενημέρωση για το 4,5 είναι από το Ευρωμεσογειακό. Ναι. Το 4,2 νομίζω το δίνει το διαδυναμικό. Οπότε, όπως είπε και ο καθηγητής, είναι το προκατακτικό μέγεθος. Μην μπλέξουμε όμως πάλι με την ένταση του σεισμού και αρχίσουμε να λέμε 1,80, 1,90 κτλ. Ναι. Δεν έχει και πολύ ζουμί. Όχι, όχι. Το θέμα είναι ζουμί αν έχει αυτό που είπε ο κύριος Λέκας, ότι ένα αυτό δεν έρχεται ή δεν επηρεάζει την Πάρνηθα που έχει δώσει τον πολύ μεγάλο σεισμό. Είπε όμως, και ας το έχουμε στο νου μας όλοι μας απόψε, ότι μπορεί να έχουμε αντίστοιχους σεισμούς στο πλαίσιο μιας ακολουθίας, οι οποίοι μπορεί να είναι εκεί, στα 4-4,5, μακάρι να μην έχουμε παραπάνω, και μπορεί να έχουμε μια φθήνουσα κατάσταση που θα είναι αρκετοί σεισμοί μικρότερου μεγέθους, αλλά θα είναι σεισμοί. Και επειδή είναι συσταμάτα το επίκεντρο και σε χαμηλό εστιακό βάθος, το βράδυ θα κουνιόμαστε από ό,τι φαίνεται. Λέω ότι θα έχει και μια χρησιμότητα αυτού που είπες και εσύ, να κάνουμε μια καταγραφή. Καλύτεροι ρεπόρτερ αυτές τις ώρες είναι οι ακροάτες, οι τηλεθεατές. Σωστά. Γιατί μπορεί η ένταση του σεισμού να μην εμφανίζεται ιδιαίτερα μεγάλη. Όμως έχουμε δει ζημιές σε κτίρια με τέτοιους σεισμούς. Ναι. Ιδίως όταν είναι πάνω στο επίκεντρο του εγκέλαδου. Έτσι. Δηλαδή τώρα φαντάζομαι στη Σταμάτα παλιά κτίσματα υπάρχουν. Ελπίζω να είναι, πώς να πω, μια απλή ηλική καταγραφή. Στην περιοχή τα περισσότερα σπίτια είναι μονοκατοικίες ή διπλοκατοικίες. Έχει και πολλά καινούργια σπίτια η περιοχή. Έχει όμως και παλιότερα από τις αγροτικές δραστηριότητες. Ναι. Αλλά δεν έχει ψηλά χτίσματα. Η περιοχή δεν έχει ψηλά χτίσματα. Τώρα, μόλις μου πείτε ότι έχω κόσμο στις γραμμές, πηγαίνω. Ξαναγυρίζω στην πολιτική συζήτηση, να ξεκινήσω αυτή τη φορά την κυρία Παπαδοπούλου. Να σας ρωτήσω, κυρία Παπαδοπούλου, τι έγινε με τον κύριο Ζουράρη.
Το ζητήσατε ή έφυγε εκείνος? Θα σας πω. Έγιναν αυτές οι δηλώσεις οι επίμαχες, τις οποίες συζητάμε. Υπήρξε ακαριαία αντίδραση από τους ανεξάρτητους Έλληνες Θεσσαλονίκης και από την νεολαία εκεί. Καταδικάζοντας ουσιαστικά αυτόν τον τρόπο έκφρασης, διότι είναι απορριπταίος από εμάς στη Θεσσαλονίκη, από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Την επόμενη μέρα υπήρξε η παρέτησή του από υπουργός, αλλά είχε προηγηθεί επικοινωνία τηλεφωνική με τον πρόεδρο των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Οφείλω να πω ότι ο κ. Ζουράρης είναι ένας άνθρωπος τον οποίο γνωρίζουμε τόσα χρόνια και για τον τρόπο, με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται και που χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα. Γλωσσοπλάστης είναι, το ξέρουμε όλοι, ακριβολόγος είναι πολλές φορές. Από εκεί και μετά, και ψηφίστηκε έτσι από τον ελληνικό λαό. Τον ήξερε ο κόσμος όταν ψηφιζόταν. Από εκεί και πέρα παραμένει στην κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα είναι αυτό, ότι μάλιστα παραμένει στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Και απλά τελειώνοντας να πω ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που υιοθετούμε τέτοιου είδους εκφράσεις. Και μία μικρή διόρθωση, εκλέχθηκε με την πυρίκαυστο Ελλάδα, λέγεται. Πυρίκαυστο Ελλάδα, ναι. Επειδή το είπατε τώρα, στην πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε, είναι ο κύριος Αμανατίδης από το Κερατσίνη. Καλησπέρα, κύριε Αμανατίδη. Ναι, καλησπέρα σας. Τι, κουνηθήκατε μέχρι κάτω? Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Έχω δουλέψει αγόρι βουλικό 53 χρόνια. Ναι. Έπαιρνα 640 ευρώ σύνταξη με το ΕΚΑΣ. Α, κύριε Αμανατίδη, με ένα λεπτάκι. Δεν είναι η ώρα για τα ευρώ τώρα. Είναι η ώρα για το σεισμό. Συγγνώμη, αλλά θα σας κλείσω γιατί προηγείται... προηγείται η ενημέρωση για το σεισμό. Στον Κερατσίνη κουνηθήκατε ή όχι? Κουνιέστε από τις περικοπές, στις συντάξεις εκεί πέρα. Ορίστε. Σας χορεύουν, λέω, καλά στο ταψί με τις περικοπές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Αμανατίδη. Καλό βράδυ. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Παπαδοπούλου και κάτι ακόμη. Ναι. Για την παρέμβαση του κυρίου Καμένου για το Σκοπιανό. Για το δημοψήφισμα. Εγώ έχω καταλάβει, κύριε Σκορίδη, να τους δω τους δύο κυβερνητικούς, παρακαλώ πολύ. Τις χειρονομίες εγκρίνουν οι Νανέλ όταν είναι χειδές. Ελάτε τώρα, κύριε Πλεύρη, σας παρακαλώ. Θα αναγκαστώ να χρησιμοποιήσω έκφραση που χρησιμοποίησε σήμερα και ο κύριος Ζουράρης. Δεν υπάρχουν χιδαίες λέξεις, υπάρχουν χιδαίοι άνθρωποι. Σας παρακαλώ. Χειρονομίες όμως τι θυμόμαστε. Ποιες είναι οι χειρονομίες? Δεν υπήρχε οπαδική χειρονομία του κυρίου Καμένου σε αγώνα Απόλλων. Έναντι φιλάθλων. Το θυμόμαστε ή όχι? Είναι κάτι που τιμάται. Υπήρχε. Σωστά. Σωστά. Υπήρχε. Να πω κάτι. Δηλαδή, όπως είναι κακή η δήλωση και κάκιστα, αντίστοιχα είναι και κάστικη στη χειρονομία. Ναι. Έτσι πιστεύω. Αυτό είναι αυτονόητο. Ναι, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Καμένος είχε πει ότι. Χωρίς να επικροτώ τη χειρονομία. Αυτό ακριβώς που λέτε. Και εγώ συμφωνώ μαζί του. Ότι σε αυτό που λέτε συμφωνώ. Αν είχε προσωπική αντιπαράθεση και είναι απαράδεκτο όταν χειρονομήσει. Αλλά να πούμε ότι η αντίδραση δεν είναι και αυτή σε απαράδεκτη δήλωση. Γιατί και ο κύριος Ζουράρης μπορεί να πει ότι αντίστοιχα και εμείς οι γάβροι όταν φωνάζουμε. Βρίζουμε, ναι, αλλά ο Καμένος δεν είπε. Στο γήπεδο, κύριε Πλεύρη, όχι στο ραδιόφωνο. Σας παρακαλώ, ας πάμε επί της ουσίας της συζήτησης. Ορίστε, κύριε. Ανάλογα με το θεσμό που εκπαιδευτεί ο καθένας, χρειάζεται κύριε και να το μέτρο του θεσμού. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να σας πω, κύριε Παυλόπουλε. Περισσότερο με φοβίζουν οι σκέψεις που δεν λέγονται, αλλά είναι πόθος για πάρα πολλούς, οι οποίοι είναι πολύ χειρότερα από αυτό που ακούγονται πολλές φορές. Και πολλές φορές η σεμνοτυφία ξεπερνάει σε μεγάλο βαθμό την υποκρισία. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, προφανώς ο καθένας, εγώ δεν είμαι αυτής της κουλτούρας, δεν μιλάω έτσι ποτέ, δεν προσβάλλω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντάξει τώρα, μην μεγεθύνουμε για τα ζητήματα παραπάνω. Ξέρετε, δεν είναι το πρόβλημα της Ελλάδας αυτό. Ναι. Προφανώς, εγώ λέω ότι δεν είναι. Εγώ πάντως από την άλλη πλευρά. Η πολιτεία και αυτή που. Να έχουμε το ήθος του κυρίου Πολάκη τουλάχιστον. Αυτοί που εκπροσωπούν την κοινωνία. Να έχουμε το ήθος του κυρίου Πολάκη. Αυτοί που εκπροσωπούν την κοινωνία. Καλά, να το πείτε. Να έχουμε το ήθος του κυρίου Πολάκη. Να απαντήσει ο κύριος Κόλλης. Το ήθος του κυρίου Πολάκη που είναι προσεκτικός στις εκφράσεις του. Σέβεται τους συνομιλητές, σέβεται και τον κόσμο που απολύεται και τον ονομάζει. Για δέστε τώρα. Αυτό λοιπόν για δεν είναι καλό όλο να είναι μαζεμένο. Συγκρίσεις τώρα να μιλάνε για τον Πολάκη, ταυτόχρονα αυτοί που βαρύνονται με τα σκάνδαλα του κυρίου Πολάκη. Πάτε στα σκάνδαλα του κυρίου Πολάκη να δείτε. Άλλο πάντως πράγμα τα σκάνδαλα και η κυβέρνησή του στη δικαιοσύνη. Άλλο πράγμα ο δημόσιος λόγος. Επαναλαμβάνω ότι ο δημόσιος λόγος πρέπει να έχει πάντα την αξία που κουβαλάει ο καθένας με τον φτώχο που υπηρετεί. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση, κύριε Παπαδό. Αλλά τώρα μην τη λέμε ότι έχετε μόνο από εκεί. Στο ρόλο τον απολυτιακό και το αξίωμα και σε αυτό που εκφέρεται ως λόγος από τους ΣΥΡΙΖΑ, από τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν είναι μόνο ο κύριος Καμένος και χειρονομίες, δεν είναι μόνο ο κύριος Ζουράρης και όσα εξτόμησε. Ο ίδιος δεν χρειάζεται να βρίζει κανείς για να είναι εκτός πολιτιακού ρόλου. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, μια μεγάλη γκάμα κυβερνητικών στελεχών έχουν καταφερθεί κατά της δικαιοσύνης με ανίκιο τρόπο. Σχεδόν προσωπικό. Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης ενώ αυτοί που καταστραταγήσανε κάθε δικαίωμα και δικαιοσύνη παρανόμησαν, εσχρότατα σε βάρος του λαού, δεν είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα ο λόγος μόνο του Πολάκη ή οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα αυτοί που φάγανε και ξανάφαγαν. Επειδή σας φοβίζουν οι μύχιες σκέψεις. Οι μύχιες σκέψεις με φοβίζουν, διότι γνωρίζω ποιες είναι. Για κάποιους οι οποίες έχουν εκδηλώσει αλλού, όχι μέσα στην τηλεόραση, αλλά στην πράξη της ζωής τους. Αυτά που κάνουν. Τα λόγια, που κάνουν, οι λέξεις και τα γραπτά, ξέρετε, παραμένουν. Τα έργα, άλλο παιδιά, σας παρακαλώ, τα έργα, κύριε, βοηθήστε με λίγο, σας παρακαλώ. Τα έργα και ο ζωής. Για βοηθήστε με λιγάκι. Αυτό λέω, κυρία, τα έργα. Κύριε Μάτζο, παρακαλώ. Κύριε Σκορίνη, η κυρία Σορπιδόβα. Καλησπέρα σας. Ναι, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Ναι. Τα στέλνω από το παιδί από τη Τριατίδα. Κουνήθηκαμε αρκετά, ήταν πολύ έντονο ο σεισμός. Σε εσάς κάτω. Ναι. Μάλιστα. Διαδίτα, αλλά κύριε Παυλόπουλε, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σήμερα πέρασαν τόσα πετέτια που ακόμα και η ελληνική υγεία κοινωνικονήθηκε. Δεν σας καταλαβαίνω. Αυτό ήθελα να σας πω. Δεν το καταλαβαίνω. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Ο κύριος Μπίμπας, παρακαλώ. Άνω Λιώσια. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε, εγώ είμαι από τα Άνω Λιώσια. Λοιπόν, εδώ χορέψαμε. Χορέψατε. Χορέψαμε αρκετά. Αρκετά χορέψαμε, γιατί έχω και ένα σύλλογο που είναι τα εκποντώ από κάτω, πέσαμε τα κύπελα, πέσαμε τα πάντα. Καταλάβατε. Mm-hmm. Έγινε, εντάξει, χορέψαμε αρκετά. Μου θύμισε την περίοδο του 1999. Στην Παξίλη. Είχαμε αρκετά έντονο... Ναι. Πάτε ξύλο, κύριε Μπίμπα. Μέχρι στιγμής μιλάμε για ένα σεισμό ισχυρό, 4,5, αλλά πολύ μακριά. Από την καταστροφή του 99, ευτυχώς, μέχρι στιγμής και... Είναι πολύ μακριά, αλλά αυτό το πράγμα, τα καινούργια σπίτια όπως είναι και γι' αυτό που μένω τώρα εδώ, εντάξει έχουν αντισεισμικές προστασία. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά σωστά σπίτια που εδώ είναι πληθώς σπίτια. Ναι. Είναι και απέναντι που είναι το Ζεφύρι, που είναι η παράγκη στον αυτό, τον Ρωμά. Είναι πολλά τα πράγματα δηλαδή που μπορεί να σε κάνει να έχει ορισμένες αμφιβολίες για το θέμα αν θα βγει και καθαρή η περιοχή. Κύριε Μπίρο, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία. Κώστα Μαρία, από Μαρκόπουλο Μεσογείων. Γεια σας, καλησπέρα σας. Γεια σας. Κουνηθήκαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ και με πολύ βοή. Κώστα Μαρία. Πέσανε... Όχι, τίποτα, αλλά ταρακουνηθήκαμε. Πού είστε τώρα. Μαρκόπουλο μέσα... Μεσογείο. Ναι, μέσα ή έξω είστε. Μέσα στο σπίτι είμαι. Μέσα, γιατί έχει και κρύο. Ταρακουνήθηκα, έχω και τα εγγόνια μου εδώ. Ναι. Και μέσα στο σπίτι. Πόσο είναι τα εγγόνια. Πόσο είναι τα εγγόνια. 11 και 8. Εντάξει, είναι μεγάλα. Ναι. Ο δικός μου που είναι μικρός έχει φοβηθεί πολύ. Να είστε καλά. Όχι, στην αρχή φοβηθήκαν, τώρα γελάμε. Να είστε καλά, κυρία Κώστα. Πολύ, καλό βράδυ. Γεια. Μακάρι να μην έχουμε άλλα. Επόμενη γραμμή. Ωραία. Πάμε στην κυρία Μπαλού. Ορίστε, κυρία Μπαλού, παρακαλώ. Ναι, επιτρέψτε μου να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα, γιατί ξέρετε το να συζητάμε για το πώς μίλησε ο καθένας ή πώς φέρθηκε, που όλα αυτά κρίνονται και από όλους μας κρίνονται. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το κάνουμε και μεσανατολικό. Έχουμε την ικανότητα να κρίνουμε τον τρόπο έχει του σημασία, καθένα. Δηλαδή, ναι, σας λένε φασίστες, που μπαίνετε στα Υπουργεία. Εντάξει, και επειδή μας λένε... Όχι, έχει σημασία. Αυτοί που το είπαν έχουν σημασία και το απαντήσαμε. Ναι, αυτοί που το είπαν κρίνονται. Αυτό λέω. Ότι και ο δημόσιος λόγος κρίνεται. Λέω κρίνονται. Αυτή τη στιγμή όμως επιτρέψτε μου να επαναφέρω τη συζήτηση στο βασικό ζήτημα που δεν πρέπει να σκεπαστεί από αυτή τη συζήτηση. Κυρία Μπαλού, σωστό συγγνώμη, ένα λεπτό. Είναι ο κύριος Εξαρχίας από την Αυλίδα. Ναι, να τον ακούσουμε και γυρίζω σε εσάς αμέσως. Κύριε Εξαρχία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Πώς είστε. Είστε καλά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή καταρχήν. Να είστε καλά. Για πάμε να αλληλοενημερωθούμε τώρα, πάμε απόψε, να μοιραστούμε εκτιμήσεις και εμπειρία. Ήταν πάρα πολύ ισχυρή η σεισμική διοίκηση, έγινε αρκετά αισθητή. Πεταχτήκαμε κατευθείαν έξω. Αυτά, κύριε Παυλόπουλε. Βγήκατε έξω, ε. Ναι.
πω είναι, έχει και κρύο. Πόσους βαθμούς δίνει απόψε? Πόσο έχετε εκεί, κύριε Ξαρχία μου? Ακριβώς δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. 7, να σας πω. 7 πρέπει να έχετε εκεί. Αυτές τις ώρες πάντως έδινε βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες, μονοψήφια. Ναι. Για παράδειγμα τώρα μας παίρνουν, ευχαριστώ κύριε Ξαρχία, μας παίρνουν από τα Ψαχνά Ευβίας. Καλησπέρα σας κύριε Βριώνα. Καλησπέρα σας. Το καταλάβατε και εκεί? Ναι, εγώ πήρα όχι ότι κινδυνεύσαμε, ήταν πολύ μεγάλη κίνηση, αλλά ήθελα να πληροφορηθείτε μέχρι ποια έκταση έφτασε. Ναι. Έφτασε μέχρι εδώ στα Ψαχνά Ευβίας. Συνήθως μας κουνάτε εσείς, από όπως είπαμε να σας κουνήσουμε εμείς. Ναι, μην σας κουνάμε πολλές φορές, αλλά τώρα και μάλιστα πήρα εγώ κατευθείαν το στεροσκοπείο, αλλά είχα βάλει το σταθμό σας, εδώ το Blue Sky, και πληροφορήθηκα μέσω στη δόνηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πριώνα. Καλό κουράγιο, καλό βράδυ. Ψυχραιμία. Ο κύριος Παπαδόπουλος από την Πετρούπολη λέει ότι χορέψαμε με τον Ζάλη. Ναι. Ο κύριος Φιλιππίδης από τη Δάφνη ότι κουνηθήκαμε 2-3 δευτερόλεπτα. Ναι. Έτσι, και μας περιπτώσει να κυλήσει βαδιά. Και η πλάκα στο διαδίκτυο. Εδώ λένε ότι ο σεισμός οφείλεται στη μεταγραφή της κυρίας Μεγαλοοικονόμου στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, από αυτούς τους τίτλους που βγάζουν οι δημοσιογράφοι. Έτσι. Μεταγραφή σεισμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία. Αν ήταν από το Μυραλάς. Ελάτε, κυρία Μπαλά. Ολοκληρώστε για να πάω σε διάλειμμα. Ναι, κυρίως περισσότερο θέλω. Ζητώ συγγνώμη από όλους σας τώρα που η συζήτηση έχει πάει έτσι απόψε. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Παρακαλώ. Σεισμός στη Βουλή, σεισμός στη Βουλή. Ναι, σεισμός και απ' έξω, σεισμός και μέσα, σεισμός και παραπέρα. Πάμε. Κοιτάξτε, περισσότερο να σταθώ σε αυτό που είπε και η κυρία Παπαδοπούλου και που το λέει και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ότι έρχεται το φως στο τούνελ και μετά τα μνημόνια θα δούμε τι θα ζήσουμε. Είναι ένα καινούριο ψέμα και αυτό είναι πολύ βασικό γιατί. Αφενός μεν προσπαθούν μέσα από αυτό για άλλη μια φορά να ενσωματώσουν τον κόσμο στην ψεύτικη ελπίδα εκ νέου, να υποταχθεί, να περιμένει τάχα μου και να αποδεχτεί και αυτά τα μέτρα. Και τρίτον, είναι δεδομένο ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν για να θωρακιστεί κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα, μόνο ένας τρόπος υπάρχει είτε για να ανατραπούν είτε για να αλλάξει συνολικά πολιτική. Το ίδιο το εργατικό κίνημα μπορεί Τελεία. Να βάλει φρένο σε αυτή την κατάσταση και Τελεία καμία και κυβέρνηση η οποία ψηφίζει μνημόνια δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Δαλμάς από τη Σταμάτα, από εκεί που χτύπησε ο σεισμός. Κύριε Δαλμά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πάμε τώρα, εσείς μιλάτε, δεν μιλάω εγώ. Κύριε Παυλόπουλε, έλα, καλησπέρα. Λέγομαι Δαλμάς, είμαι μέσα από το κέντρο της Σταμάτας. Ναι. Σε βλέπουμε από τη Λιατάκη στους Άγιο Στέφανο που κάνει βόλτες. Ναι. Αλλά ο σεισμός αυτός ήταν έντονος περίπου σαν τη Σπάρτη στο εστάθηκα μέσα στο σπίτι. Ναι. Αλλά μην ανησυχεί ο κόσμος, δεν θα περάσει, δεν είναι τίποτα. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Ζημιές. Όλα καλά. Ζημιές, τίποτα. Τίποτα, όχι κύριε Παυλόπουλε, όχι τίποτα. Τίποτα. Ευτυχώς. Κάνουμε κάτι αφελείς ερωτήσεις, δεν όχι, να, να ξέρουμε πάντως, ας ξέρουμε όλοι μας. Έτσι, αυτό που είπε ο κύριος Λέκας πριν από λίγο και θα ζητήσω μετά το διάλειμμα να τον ξανακούσουμε τον κύριο Λέκα. Όλα καλά, ότι απόψε είναι μια νύχτα που θα κουνάει γενικώς. Όσο κουνάει, καλό είναι ξεθυμένη η χύτρα. Αυτά. Θα κάνω μια πολύ αφελή ερώτηση στον κύριο Δαλμά, έχει όμως την αξία του. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δαλμά, πριν κλείσετε. Ναι, έπεσε ναι. Κανένα ποτήρι, κανένα βιβλίο. Τίποτα. Άρα ήταν καλά. Που είχαμε. Βέβαια, ήταν, ήταν η αίσθηση που είχαμε. Καλό βράδυ, κύριε Δαλμά, σας ευχαριστούμε. Καλό κουράγιο. Ο κύριος Καρτατζής από το Ήλιον. Ελάτε, κύριε Καρτατζή, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε, τι κάνετε? Ωραία, κουνιόμαστε. Από Ήλιον, η αίσθηση του σεισμικής δόνησης ήταν πολύ αισθητή. Κουνηθήκαν τα πολύβοτα, δεν έπεσαν ούτε ποτήρια ούτε τίποτα. Ωραία. Αλλά μην μας τρομάζετε και λέτε ότι θα έχει σεισμική. Όχι, κύριε Καταντζή μου, ένα λεπτάκι. Καθόλου. Είδατε ότι το πάμε χαμογελαστά και ήρεμα και παιδιά, κουράγιο, μια χαρά απόψε. Αφού δεν πάθαμε καμιά ζημιά μεγάλη. Όμως οφείλουμε τίποτα, να ρωτήσουμε τον κύριο Λέκα, ο οποίος είναι ο διευθυντής του γεωδυναμικού και είναι άνθρωπος. Με χαρτιά, με εκπαίδευση, με μόρφωση, πανεπιστημιακός και είναι και σοβαρός άνθρωπος και προσεκτικός. Να μας δώσει μια γενικότερη εικόνα του τι περιμένουμε. Είπε ο άνθρωπος ότι η περιοχή αυτή δεν δίνει μεγάλους σεισμούς όπως η Πάρνηθα. Είπε ότι αυτή η περιοχή δεν επηρεάζει το μεγάλο ρήγμα εκεί που μας έδωσε το 99 η Πάρνηθα, το μεγάλο σεισμό. Είπε όμως ότι να μην εκπλαγούμε εάν έχουμε κι άλλες δονήσεις στη διάρκεια της νύχτας ή αύριο, διότι είχε ξεκινήσει το φαινόμενο πριν από 4-5 μέρες με το σμήνος των μικρών σεισμών στην ίδια περιοχή και ήρθε σήμερα και μας έδωσε ένα 4,5. Μακάρι
να το γυρίσει για να ξεθυμάνει στα 2-2,5, αλλά να ξέρουμε ότι η περιοχή αυτή την ώρα είναι ερεθισμένη, να το πω έτσι. Κουνάει. Ναι, κύριε Παυλόπουλε, να πάνε όλα καλά. Βέβαια να πάνε καλά. Μεγαλύτερο σεισμό. Να πάνε. Και κάτι ακόμη ήθελα να συμπληρώσω. Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, εθνικής ενότητας. Να μην καυγαδίζουν από τα διαφορετικά κόμματα στο πάνελ που έρχεται και να γίνονται κάθε μέρα προτάσεις. Από αυτό δεν έχουμε, κύριε Καρτατζή. Αν θέλετε κάτι άλλο να σας προσφέρουμε. Κανένα φοντανάκι, κανένα γλυκό του κουταλιού. Εθνική συνεννόηση δεν έχουμε. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Μου λέει συνάδελφος ότι δεν φαίνεται να έχουμε μέχρι στιγμής τηλεφωνήματα στην πυροσβεστική για παροχή βοήθειας κτλ. Σημαντικό. Οπότε μάλλον είναι η αίσθηση που είχαμε σύν αυτό που νομίζω το είπε ο φίλος από τη Φερατίδα που είχε πάρει. Ότι υπήρξε ένα θόρυβο και εμείς εδώ τον ακούσαμε. Όχι, εμείς εδώ υπάρχει πλάνο που κάνω πίσω από την καρέκλα. Δηλαδή, η αλήθεια, στο λέω, φοβήθηκα. Σας το λέω, νομίζω ότι δεν θα σε μαλώσει κανείς. Ωραία. Επίσης, να πω ότι τα σχόλια που έρχονται τώρα δείχνουν ότι ο κόσμος το έχει πάρει λίγο πιο ανάλαφρα. Και χωρίς παρεξήγηση, γράφει ο κύριος Μπάμπης εδώ, δεν ήταν σεισμός, κολοτούμπες του Καμένου ήτανε. Γράφει Κατερίνα, δεν είμαστε σεισμογενής χώρα, τα κόκαλα των προγόνων μας είναι που τρίζουν. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ένα κλίμα, μια αντιμετώπιση που είναι ψύχρεμη. Λίγο πιο ψύχρεμη. Διάλειμμα, παρακαλώ. Επιστρέφουμε. Όταν γυρίσουμε, θέλω να ξαναδούμε τον κύριο Λέκα. Να ξανακούσουμε αυτά που μου είπε στο Blue Sky στις παρεμβάσεις πριν από λίγη ώρα. Λίγα λεπτά μετά το σεισμό, ο κύριος Λέκας. Επιστρέφουμε. Τώρα, πάμε να γυρίσουμε λίγο στο πολιτικό. Γρήγορα όμως για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε λίγα και να το κουμπώσουμε. Να ανταποκριθούμε σε όλες τις ανάγκες. Λοιπόν, κυρία Σκορίνη, εγώ άκουγα τους κυβερνητικούς, τον κύριο Τζανακόπουλο, τον υπουργό εξωτερικών, να λέει ότι ο κύριος Καμένος, παιδιά, δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, μην ανησυχείτε, πάμε σε σύνθετη ονομασία κτλ. Με γεωγραφικό προσδιορισμό, σύνθετη ονομασία κτλ. Όλο αυτό λέει Μακεδονία μέσα. Το απόσταση διατύπωση θα το δούμε. Αλλά λέει Μακεδονία μέσα. Και βγαίνει ο κύριος Καμένος, σαν να απαντάει σε όλα αυτά, και λέει: παιδιά, δημοψήφισμα. Πάει στο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματός του και λέει: δεν δέχομαι ούτε άνω, ούτε κάτω, ούτε μέση, ούτε πέρα, ούτε δόθε. Και βγαίνει με άρθρο στην Κυριακάτικη Δημοκρατία και λέει: δημοψήφισμα, κύριε. Στη Βουλή βγήκε σήμερα. Στη Βουλή δεν πήγε σήμερα. Νομίζω ότι από αυτό να το ξεκινήσουμε ανάποδα. Να μας το πει η κυρία Μανταλένα, ναι. Κυρία Παπαδοπούλου, γιατί δεν πήγε στη Βουλή. Αλλά. Πήγε στη Βουλή και ψήφισε, απλά δεν κάνει ομιλία κάθε φορά που υπάρχει ολομέλεια. Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν μιλάει. Αυτό σηματοδοτεί κάτι. Όχι. Γιατί έδωσε αφορμή για πολλά σχόλια και εικασίες. Νομίζω αφορμή για σχόλια και εικασίες δίνουμε καμιά φορά και χωρίς να το επιδιώκουμε και χωρίς λόγο. Αλλά όχι, και άλλες φορές δεν έχει μιλήσει ολομέλεια. Σε νομοσχέδιο που. Ήταν σημαντικό το νομοσχέδιο όμως. Είναι αυτό, και άλλα. Δηλαδή, γιατί κρίθηκε ότι δεν είχε νόημα μια παρέμβαση του Προέδρου. Και νομίζω ότι προκλήθηκε και ο Ραζλίνα, ιδίως για το μακεδονικό. Επειδή συνήθως δεν αφήνει ο Καμένος κάτι να πέφτει κάτω. Δεν χρειάστηκε να βοηθήσει. Ήταν πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Δεν χρειάστηκε να βοηθήσει ο κ. Καμένος. Ήταν ένα νομοσχέδιο χωρίς ένα πολυνομοσχέδιο χωρίς νέα μέτρα, το οποίο είχε συζητηθεί για πάρα πολύ καιρό. Ένα λεπτό είναι ο κύριος Παπαζάχος. Ποιος Παπαζάχος από τους δύο? Ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, παρακαλώ πολύ στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Παπαζάχο. Γεια σας, κύριε Παυλόπουλε. Είστε καλά? Μια χαρά εσείς. Μέχρι στιγμής καλά είμαστε και ελπίζουμε να παραμείνουμε έτσι, να μην έχουμε άλλα. Τώρα δώστε μας μια εικόνα σας παρακαλώ πολύ και μια εκτίμηση. Ναι, από τις αρχές του χρόνου έχει ξεκινήσει μια δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή εκεί του Μαραθώνα, βόρεια από τον Άγιο Στέφανο, Μαρκόπουλο κτλ. Η οποία έχει ξεκινήσει με σχετικά μικρούς σεισμούς, με πιο ισχυρό αυτό που έγινε πριν από λίγη ώρα, 10-24, με μέγεθος 4,4. Είναι μια ακολουθία σε εξέλιξη. Δυστυχώς, όταν έχουμε μια ακολουθία στην εξέλιξη, εύκολες εκτιμήσεις δεν μπορούν να γίνουν. Μπορούμε όμως να πούμε σχετικά με την περιοχή ότι αυτή η περιοχή σε ιστορικούς χρόνους δεν έχει δώσει κάποιους σεισμούς, οποίους να γνωρίζουμε και οι οποίοι να έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Η περιοχή δεν φιλοξενεί μεγάλα ρήγματα τα οποία να είναι συνδεδεμένα με τη γέννηση ή να ύποψη. Προτευόμαστε ότι μπορούν να συνδεθούν με τη γέννηση πολύ ισχυρών σεισμών. Όπως όποιος γυρίσει και δει την Ακρόπολη, είναι ακόμα στη θέση της.
Και κατά συνέπεια, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι πιθανότητα πρώτα πρόκειται για μια από τις συνηθισμένες ακολουθίες μικροσεισμικής δραστηριότητας, οι οποίες συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά σε διάφορα μέρη του ελληνικού χώρου. Παρόλο που δεν είναι εύκολο να κάνουν και να γίνουν αξιόπιστες εκτιμήσεις όταν η ακολουθία είναι στην εξέλιξη, τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας μας κάνουν σχετικά καθυστερητικούς. Μάλιστα. Παρόλα αυτά, λέτε ότι. Χωρίς να κινδυνολογώ καθόλου, δεν το θέλω άλλωστε. Προσωπικά θέλω να σταματήσει εδώ το φαινόμενο, να μην κινδυνθούμε άλλο. Και νομίζω ότι όλοι μας το ίδιο θέλουμε. Νομίζω ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει να κυβέρνηση... περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ το θέμα το σεισμικό, να το πουλήσει για να μην έχουμε προβλήματα. Νομίζω... Α, το ψηφίσουμε. Θα το κάνουμε. Κύριε Στοίνη, αφήστε εκατομμύρια. Να τελειώσω με τον κύριο Παπαζάχο, τον επιστήμονα, και κάντε μια χάρη ως κυβέρνηση. Μην ασχοληθείτε με το θέμα των σεισμών. Μην το πιάσετε αυτό το θέμα καθόλου. Κύριε Παπαζάχο, λέτε ότι είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να τρομάξουμε ή να εκπλαγούμε, να πούμε «Α, πέσαν έξω οι επιστήμονες», εάν στην πορεία της νύχτας ή αύριο έχουμε κι άλλο φαινόμενο. Το λέτε πολύ σωστά και θα έλεγα το ακριβώς ανάποδο. Είναι σχεδόν μαθηματικός βέβαιο ότι θα γίνει και κάποια δόνηση το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες ή τις επόμενες μέρες. Οι ακολουθίες δεν σβήνουν με κάποιο διακόπτη που θα γυρίσει και θα τη σβήσει ολοσχερός. Η γέννηση λοιπόν ενός σεισμού 4,4 σημαίνει ότι τις επόμενες ώρες και μέρες θα υπάρχουν και άλλες μικρές σεισμικές δονήσεις σίγουρα, οι οποίες θα γίνουν σε τέσσερα από τους κατοίκους της περιοχής, οι πιο μικρές, και από την Αθήνα το αστικό κέντρο οι πιο μεγάλες. Άρα ακριβώς όπως το είπατε είναι, καμία έκπληξη δεν θα πρέπει να δημιουργήσει. Ευχόμαστε να μην έχουμε μεγαλύτερη. Το ίδιο και εγώ, αυτό όμως εύκολα θα φανεί από την εξέλιξη της ακολουθίας μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Έχουν γίνει μετασεισμοί μέχρι τώρα? Έχουν γίνει κάποιοι μικροί, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερα αξιόλογο. Όπως σας είπα, η ακολουθία αυτή ξεκίνησε περίπου από τις 2 του μηνός, 2 του Γενάρη. Ναι. Να σας πω τώρα κάτι, ένα λεπτάκι. Αυτό ακριβώς. Από τις 2 του μήνα που ξεκίνησε αυτή η ιστορία να εκτιλήσεται, έχουμε 15. Δεν εκτονώθηκε ακόμη. Κύριε Παυλόπουλε, μη σας τρομάξει αυτό που θα σας πω. Υπάρχουν ακολουθίες στον ελληνικό χώρο που ολοκληρώνονται σε 2 και 3 μέρες. Υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις, υπάρχουν κανένα δυο, μία μπορώ να σας πω για την περιοχή της Ευβοίας στα Ψαχνά, που αυτές οι ακολουθίες κράτησαν 1,5 χρόνο. Συνεπώς, έχετε υπόψη ότι η φύση δεν λειτουργεί με χρόνους ανθρώπινους, λειτουργεί με τους δικούς της χρόνους. Οι 15 μέρες είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα. Οι πιο πολλές, όντως έχετε δίκιο, σβήνουν σε μικρά χρονικά διαστήματα. Σε σπάνιες όμως περιπτώσεις μπορεί να επιμείνουν και για πολύ μεγάλα διαστήματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαζάχο. Να είστε καλά, κύριε Παυλόπουλο. Καλό βράδυ. Ναι. Ορίστε, κύριε Σχολίνη, πάμε. Αφήστε τους σεισμούς, η κυβέρνηση θα τους αφήσει. Αλλά, δεν φέραμε σεισμούς, πάντως οι σεισμοί ήταν στο Καστέλο. Δεν ξέρω ποιος έφερε τους σεισμούς, αφήστε. Από εκεί ξεκίνησα, να δείτε τώρα. Ακούσουμε ξύλο τώρα. Να σας πω κάτι τώρα. Μήπως βιαστήκατε να προκαταλάβετε τον κύριο Καμένο? Μήπως βιαστήκατε να πείτε στους πολίτες, στους ψηφοφόρους του κύριου Καμένου, στον κόσμο που ακούει τους ανέλη και τους ακολουθεί, ότι τον έχουμε τον πάνω, τον φέραμε στα νερά μας και θα ψηφίσει αυτό που θα το φέρουμε? Κύριε Παυλόπουλε, και σε μια προηγούμενη εκπομπή σας είχα πει μερικά πράγματα. Θεωρώ ότι ζητήματα αυτής της εθνικής εμβέλειας χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ψυχραιμία και όχι να βγει μέσα από μια αντιπαλότητα σκληρών λόγων το ένα κόμμα απέναντι στο άλλο. Χάσαμε 25 χρόνια, χάθηκαν. 130 χώρες ονομάζουν τα Σκόπια, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας, Μακεδονία. Και γλώσσα λανθάνουσα καμιά φορά. Λοιπόν, συνεπώς θεωρώ ότι ας ακούσει ο ένας τον άλλον την πρότασή του, όσο μπορούμε πιο να μην χαθεί μια ευκαιρία που πιθανόν να μας δίνει τις δυνατότητες να παίξουμε αυτό που πρέπει να παίζουμε σαν χώρα πόλο σταθερότητας στην περιοχή των Βαλκανίων, όπου ξέρουμε πολύ καλά τα Βαλκάνια ξεκίνησαν μέσω των Βαλκανίων πάρα πολύ πόλεμοι, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους λαούς, παίζονται παιχνίδια μεγάλων δυνάμεων κτλ. Ας είμαστε όσο μπορούμε πιο κοντά έξω από εθνικιστικές κραυγές και βέβαια χωρίς να απεμπολίσουμε τα βασικά και δικαιώματα της χώρας. Μην ξεχνάμε ότι οι χώρες που δεν έχουν το θέμα του ονόματος, τον αλυτρωτισμό τον έχουν,
Η Αλβανία είναι μια, ένα καλό παράδειγμα. Εγώ άλλο ρώτησα. Αλλά λέω. Και τα, ίδια τα κόμματα, και τα ίδια τα κόμματα έχουν μέσα τους εσωτερικές διαφορετικές απόψεις. Ναι, αλλά πολύ περισσότερο ρώτησα, είναι και σαν άλλα δύο κόμματα. Εάν βιαστήκατε από το ΣΥΡΙΖΑ να προκαταλάβετε τη θέση του Καμένου. Διότι ο Καμένος βγήκε. Ο κύριος Καμένος είχε βγει και από το Μαξίμου και είχε κάνει μια συγκεκριμένη δήλωση. Αλλά και τώρα έχει κάνει δήλωση. Τι είχε πει ο Θεοσυνδέσμος, είναι διονομασία. Και τώρα έκανε δήλωση. Και τώρα, έκανε, και τώρα έχει κάνει δηλώσεις ότι υπάρχει το θέμα του σύγκληση των πολιτικών αρχηγών. Ναι. Υπάρχει το, η εθνική συνεννόηση κτλ. Ναι. Προφανώς η θέση του είναι μια συγκεκριμένη θέση. Δεν την έχει αφήσει ο κ. Καμένος. Ναι. Εξάλλου θα την εξηγήσει εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ. Για βοηθήστε, κυρία Παπαδοπούλου. Η θέση των ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι πάγια, είναι μία και σαφής. Είναι η εθνική θέση. Αυτή διαμορφώθηκε το 1992 υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή και εμείς αυτό που λέμε είναι. Όχι στο όνομα Μακεδονία για τα Σκόπια ή σε παράγωγο του ονόματος αυτού. Διότι δεν πρόκειται δεν απλά για ένα. Δύο λεπτά όμως. Ο κύριος Καμένος ως μέλος της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας το 2008 ψήφισε κάτι το οποίο ήταν σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από τη γραμμή του 1992. Διότι δέχεται σύνθετο όνομα με παράγωγο, έργα όμνες κλπ. Με τον όρο Μακεδονία, κυρία Κλήτου, αναφέρθηκε ποτέ από τον πρωθυπουργό τότε της χώρας, τον Κώστα Καραμαλή, κάτι τέτοιο? Γιατί μήπως, δεν, με βάση δεν αυτά αναφέρθηκε τα οποία καθόλου και ποτέ ο Καραμαλής, και ποτέ ο Καραμαλής δεν μπήκε σε συζήτηση για την ονοματολογία. Όμως, ως θέση αρχής, το 92 με το 2008 δεν έχει σχέση. Έχει σχέση, κυρία Κλήτου. Επιτρέψτε μου, δώστε μου λίγο χρόνο να σας απαντήσω. Αυτό το οποίο είπε ο Πρόεδρός μας και μετά το μήνυμα Υπουργικό Συμβούλιο που αναφέρατε, είναι ότι εμείς υιοθετούμε την εθνική θέση, η οποία διαμορφώθηκε το 1992 και θύμισε ότι υπήρξε ένας σταθμός στην όλη ιστορία αυτού του ζητήματος με το Βουκουρέστι, όπου τι έγινε, δεν επετράπει η είσοδος αυτού του κράτους χωρίς να έχει λυθεί το ονοματολογικό στο ΝΑΤΟ και κατ' επέκταση να υπάρξει και συζήτηση και για την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Επίσης, αυτό που αναφέρθηκε ήταν η λύση να είναι έργα όμνες, δηλαδή και για εσωτερική χρήση και για εξωτερική. Πάσα κατεύθυνση. Ναι. Αυτό το οποίο εμείς λέμε σήμερα δεν έχει διαφοροποίηση πουθενά από ό,τι λέγαμε από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε το κίνημα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Εμείς έχουμε μια σαφή θέση. Αυτό το οποίο παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα. Κυρία Παπαδοπούλου, δεν ήταν αυτή. Είναι αν κάποιος μπορεί να συμφωνεί με την θέση του 92, που ήταν καμία χρήση του όρου Μακεδονία, με μια σύνθετη ονομασία. Και επειδή τα προσπερνάμε λίγο τα πράγματα, να πούμε και την αλήθεια στον κόσμο, ότι και με το ενδιάμεσο πρόγραμμα στο οποίο είχε συμφωνηθεί για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης κτλ., από τότε είχε διαφανεί ότι θα πηγαίναμε σε ένα συμβιβασμό για το όνομα. Η ερώτηση λοιπόν είναι, εσείς επιμένετε στη θέση του 92 ή είσαστε έτοιμοι να δεχτείτε ένα σύνθετο όνομα? Το γεγονός ότι υπήρξαν, και δεν θα σας πω 25, θα σας πω 70 χρόνια, εγκληματική αμέλεια και εγκληματικές πολιτικές αποφάσεις που έφτασαν να οδηγήσουν και στην ενδιάμεση συμφωνία και στην παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας, επιτρέψτε μου να πω, και να φτάσουμε στο σήμερα, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναλαμβάνονται ή να μπει και η βούλα, να το πω έτσι, η σφραγίδα σε πολιτικές οι οποίες υπήρξαν λαθασμένο στο παρελθόν. Ναι. Ξέρετε, λοιπόν, ένα λεπτάκι, αν μου επιτρέπετε να πω μία φράση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βιάστηκε. Όχι, μισό λεπτό. Δεν υπάρχουν, επιτρέψτε μου να πω αυτό. Παρακαλώ. Δεν υπάρχουν χαμένες υποθέσεις. Υπάρχουν εγκαταλελειμμένες υποθέσεις και κουρασμένη πολιτική, κύριε Παυλόπουλε. Σήμερα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε μια διαπραγμάτευση η οποία τώρα ξεκινάει. Είναι πάρα πολύ πρόημο να συζητάμε για τη στάση που μπορεί να υιοθετήσει το ένα ή το άλλο κόμμα όταν θα έχουμε ένα αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Αυτό το λέτε και στην κυβέρνηση, φαντάζομαι. Εγώ αυτό που, ναι, περιγράφει και τη δική σας στάση. Προς όλους. Φυσικά. Φυσικά. Άρα θεωρείτε ότι η κυβέρνηση δεν προκαταλαμβάνει τη δική σας συνένεση με τον τρόπο που χειρίζεται αυτή τη στιγμή την... Πώς τη χειρίζεται? Θεωρούμε μισό λεπτάκι, το επισπέδον κράτος δεν είναι η Ελλάδα. Έτσι, για να είμαστε και καθαροί. Το πρόβλημα το έχουν κυρίως στα Σκόπια, δεν το έχουμε εμείς. Εάν δηλαδή δεν υπηρετεί όποια συμβιβαστική πρόταση που θα πέσει στο τραπέζι, δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, δεν είμαστε εμείς. Αυτό είναι άλλο πράγμα από αυτό που λέει μέχρι στιγμής ο κύριος Κοκκιάς. Για να κλείσω, αν μου επιτρέπετε και για την τελευταία. Διότι εδώ ο Καμένος κατηγορείται ότι πάει από κολοτούμπα σε κολοτούμπα. Πάει ή μήπως δεν πάει?
Μήπως μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο είπε το ίδιο που λέει και στο Εθνικό Συμβούλιο. Κύριε Παπαδόπουλο, δεν είπε ότι έχει εμπιστοσύνη. Πάντως και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για τις αλυτρωτικές επιδιώξεις. Άλλο πράγμα έχω εμπιστοσύνη στον Κοτζιά. Άλλο πράγμα. Ακούστε, κοιτάξτε. Εγώ διάβασα με μεγάλη προσοχή. Μισό λεπτό. Όταν λες ότι έχω εμπιστοσύνη σε κάποιον που ξεκινάει σαν διαπραγματευτική θέση. Τη σύνθετη ονομασία. Αυτό δεν λέει ο κύριος Κοτζιάς. Ως διαπραγματευτική θέση. Δεν λέει αν καταλήξουμε σε σύνθετη. Μπαίνει στο τραπέζι τη συζήτηση με σύνθετη. Ναι. Πώς γίνεται να του έχει εμπιστοσύνη, αφού δεν συμφωνεί με την αρχική θέση? Ή όταν διαβάζω στη Δημοκρατία χθες τον κύριο Καμένο να λέει, που εγώ να πω την αλήθεια, γιατί εγώ διαχρονικά και ήταν θέση μου αυτή και σέβομαι αποφάσεις της θέσης του κόμματός μου, αλλά έχω εκφράσει θέση και ποτέ πάντοτε εγώ θεωρούσα ότι η σύνθετη ονομασία με τον Α ή Β τρόπο θα οδηγήσει δυστυχώς στο να λέγονται στην πραγματικότητα να εκχωρηθούν θέματα της ιστορικότητας και τα έθεσε και σήμερα και ο κ. Μητσοτάκης, ότι δεν πρέπει που δεν είναι να εκχωρηθεί το θέμα της ιστορικότητας της Μακεδονίας, αλλά φοβάμαι ότι δεν έχει ονομασία, για το μισό λεπτό, η σύνθετη ονομασία θα οδηγήσει εκεί πέρα. Λέω, διαβάζω μισό λεπτό, θα ολοκληρώσω. Σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδοσμό. Θα μ' ακούσετε, δεν είπε λέει μόνο αυτό, λέει σύνθετη ονομασία. Θα μ' αφήσετε να μιλήσω. Εγώ θα μ' αφήσετε να μιλήσω. Λέει λοιπόν ο κ. Καμένος ότι άμα αυτά θα πω, εγώ δεν φοβάμαι από την άποψη μου. Και την έχω πει και την έχω γράψει. Και τώρα, άμα είστε με το διαδίκτυο, την δείτε. Λοιπόν, θα τα πω μια χαρά. Αλλά δεν θα τα πείτε όπως θέλετε εσείς. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα Καμένο να λέει από τη μία πλευρά ότι μπορεί να φτάσουμε να παραδώσουμε για πρώτη φορά την ιστορία ρωτώ ευθέως, θα στηρίζει μια τέτοια κυβέρνηση? Γιατί άμα δεν θέλουν να κοροϊδεύουν οι ανέλαβουν και να πούν, άμα πάτε σε σύνθετη ονομασία, εμείς ρίχνουμε την κυβέρνηση. Ο μισός ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σκορίνο, ο μισός και παραπάνω, και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στα χαρτιά, ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Γαβρόγλου, δύο υπουργοί που στηρίζει ο κύριος Καμένος, κύριε Παυλόπουλε, το 2008, στο κείμενο το οποίο δώσαν και δημοσιεύτηκε, λέγανε όταν ετίθετο το θέμα του βέτο στο Βουκουρέστι να αναγνωριστεί με τη συνταγματική ονομασία. Σήμερα στο Βουλή βρήκε αυτό το κείμενο. Ο κύριος Μουζάλας που είπε Μακεδονία τα Σκόπια βρίσκεται ακόμα στη θέση του. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Στο τραπέζι, στα σημερινά δεδομένα και μετά από 25 χαμένα χρόνια. Δεν είναι 25. Και αυτό να σας πω, το λένε 25 χαμένα. Αυτή τη στιγμή τα Σκόπια δεν είναι ούτε στον Άτο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αντίστοιχα, λέω, η νυν κυβέρνηση των Σκοπίων, ξέρετε τι λέει μέσα στο εσωτερικό? 25 χαμένα χρόνια για τα Σκόπια. Δεν μπορεί να λέμε ότι ήταν χαμένα. Το γεγονός ότι αυτό το κρατήδιο δεν μπήκε στους διεθνείς οργανισμούς είναι ήττα για αυτό το κρατήδιο. Χρόνια, επί 25 και επειδή χρόνια, ακούγεται και το άλλο, μισό λεπτό. Ακούγεται, ακούστε. Λέει, λέει όλοι θα λένε Μακεδονία, το ακούω. Τη συνθήκη των Σευρών είναι η συνθήκη που αναγνώρισαν όλα τα κράτη στον κόσμο. Όλα. Πλην του Κεμάλ. Και δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Εδώ θα συμφωνήσω με αυτό που υπόθηκε. Δεν υπάρχουν. Τη θέση Καμένου τώρα την υιοθετείτε εσείς? Γιατί δεν την υιοθετείτε, επειδή είναι στην κυβέρνηση? Λέω εσάς. Η θέση του Καμένου έτσι όπως εκφράζεται. Ακούστε με, ας πω. Αν είναι υποκριτική θα κριθεί. Ο κύριος Καμένος στηρίζει, όχι θα κριθεί. Αν δεν μπαλαφάρα θα το κρίνει ο κόσμος. Ο κύριος Καμένος σήμερα στηρίζει τρεις υπουργούς τουλάχιστον, οι οποίοι διαχρονικά έχουν τοποθετηθεί ότι τα Σκόπια πρέπει να ονομαστούν με συνταγματική ονομασία. Εσείς δεν έχετε καταλάβει ότι δεν ταυτιστήκαμε ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτες όπως ταυτίστηκε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ? Γιατί τους στηρίζετε? Εμείς συνεργαστήκαμε για άλλους δύο διαφορετικούς στόχους, κύριε Πλεύρη. Ο κύριος Μουζάλας με την πλάτη του Καμένου. Μιλάτε για τον Μουζάλα, για τον κύριο Σαμαρά, για εσάς, για τον κύριο Καρατζαφέρη που είναι μέσα, όλο αυτό το καλό κόσμο. Ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Γαβρόλουγλου λένε Μακεδονία τα Σκόπια. Γιατί δεν λέτε τη θέση σας? Η δική σας θέση ποια είναι? Γιατί έχετε 200 θέσεις έχετε τελικά. Ούτε τρεις δεν έχετε. 53 έχετε. Κάντε λάθος. 53 με τι γίνεται, κύριε Σκορίνη. Στο ΣΥΡΙΖΑ η μάχη ήταν μία. Οι μισοί θέλανε, όπως και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάει το 2008 στα Σκόπια, να ονομαστούν Μακεδονία, οι άλλοι μισοί σύνθετη ονομασία. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια βασική εθνική αρχή που ξεκινάει από το 92, η οποία από το 92 με τον εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ο υπουργός εξωτερικών με τον
υπουργό τη χώρα να είναι σε πλήρη θέλετε διάταση. Να ακούσετε και να πέσει η κυβέρνηση. Σα ενοχλεί. Έγινε αυτό, έγινε. Σα ενοχλεί. Σα ενοχλεί. Μα η ιστορία δεν είναι αυτή. Αμέσω. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, σα παρακαλώ. Η εθνική γραμμή. Το βέτο στο Βουκουρέστι. Η εθνική γραμμή του 92 ήταν. Κύριε Σαμαρά. Ποιανού είναι η εθνική γραμμή. Κύριε Σκοίνη. Το συνέδριο πολιτικών αρχών. Τη σύσκεψη πολιτικών αρχών τη γνωρίζετε ή όχι. Τη γνωρίζετε και εσείς ήσασταν οι μόνοι που διαφωνούσατε από τότε. Την οποία ο υπουργός εξωτερικών ο δικός σας. Ο υπουργός δεν έκανε τίποτα. Και αντιθέτως αναφέρθηκε και το θέμα στο μισό λεπτό. Πάμε στο Βουκουρέστι, όπου εκεί πέρα, μην τα λέτε μισά, το Βουκουρέστι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ήταν το έργα όμνες, το καμία παραχώρηση ιστορικότητας. Και ότι συζητάμε από εκεί πέρα σύνδεται ονομασία χωρίς να τεθεί τίποτα. Μετά έρχεται και ο Αντώνης ο Σαμαράς που λέει όπως υπάρχουν κόκκινες γραμμές υπάρχουν εκεί μπλε και γίνεται και κουβέντα για βαρδάσκα. Η Νέα Δημοκρατία. Με τη δήλωση του κυρίου Καραμαλή ότι δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Δεν υπάρχει, προφανώς. Εσείς πιστεύετε. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει μακεδονικό έθνος. Προφανώς δεν υπάρχει. Εσείς το πιστεύετε. Το λέτε όλοι αυτό. Όλοι το λένε. Στη Νέα Δημοκρατία ξεκάθαροι όλοι θεωρούν ότι μακεδονικό έθνος δεν υπάρχει. Στη Νέα Δημοκρατία ξεκάθαροι. Και για να μην αδικό, συνολικά. Στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά και όταν ήταν και ο κύριος Καμμένος, γιατί ο κύριος Καμμένος ξαφνικά μην πούμε ότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία, ήταν ξεκάθαρη πάντα η Νέα Δημοκρατία. Αφού είσαστε τόσο, γιατί δεν τονίσατε. Γιατί ακριβώς. Δεν θέλετε να ακούσετε. Γιατί ακριβώς. Εσείς είστε έτοιμοι όπως με τα 18 νησάκια που συζητάτε, με την τζαμουριά που συζητάτε, με τα Σκόπια. Βρήκαν όλη την ενδοτικότητά σας και έρχονται να κλείσουν. Εγώ κύριε Παπλοπούλου, η επίσημη θέση που λέει η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έχει και το Μακεδονία μέσα. Εγώ σας λέω κάτι. Σας λέω εγώ. Προσέξτε, όπως και το Φύρομ. Η θέση του Βουκουρέστι είναι θέση με αυτήν την κατεύθυνση. Αν λέτε τη δική μου άποψη, με συγχωρείτε, εγώ το έχω πει ξεκάθαρα. Όχι, λέω ότι η επίσημη θέση του κόμματος έχει το Μακεδονία μέσα. Η επίσημη θέση του κόμματος θα τη δείτε συνολικά. Είναι σύνθετη. Τι σημαίνει το συνολικά. Συνολικά. Είναι σύνθετη. Είναι έργα όμνες χωρίς παράδοση ιστορικότητας τη Μακεδονία. Γιατί υπήρχε περίπτωση να το παραδώσουμε. Εδώ θα λέτε για μακεδονικό έθνο. Αυτό είναι το Μακεδονία. Για να ακούσε, κύριε Παπλόπουλε. Τα έθνη δεν προσδιορίζονται γεωγραφικά. Προσδιορίζονται εθνικά. Όπως και να τους πεις αυτούς, άμα είναι Μακεδόνες, παραχωρήσαμε την ιστορικότητά μας. Και εκεί πρέπει να επιμείνουμε. Ελάτε, θα χωθούμε κάτω από τα τραπέζια. Εγώ καταλαβαίνω ότι η αριστερά ήθελε το δώρο του Τίτο μια ζωή. Ελάτε, κύριε Ματζό. Γιατί Μακεδόνες τους λέγατε μια ζωή εσείς. Και εσείς πιστεύετε στο μακεδονικό έθνος. Πιστεύετε. Σας ρωτώ ευθέως, με ρωτήσατε. Εγώ σας ρωτώ ευθέως. Εμείς ξέρετε ποια είναι η άποψή μας για τις κοινωνίες των εθνών. Μακεδονικό έθνος υπάρχει. Αυτό μιλάμε τώρα. Γιατί φοβόσαστε ποτέ για την απάντηση. Γιατί δεν απαντήσατε. Εγώ είπα ότι υπάρχει μακεδονικό έθνος. Αφήστε κύριε Μάτσο, μην μου κάνετε παρατήρηση. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μην μου κάνετε παρατήρηση. Δεν βλέπετε το γενική. Έχουμε έναν διάλογο ο οποίος έχει φτιαχτηθεί. Κύριε Σκορίνη, παρακαλώ. Ελάτε κύριε Μάτσο, σύντομα. Αυτό που παρακολουθούμε είναι η πεντουσία του κινδύνου αυτής της συζήτησης που γίνεται στη χώρα το βράδυ που πέρασε η μέρα αυτή με το πολυνομοσχέδιο, με τη λέλαπα των μέτρων, με το μνημόνιο 4 που έρχεται το καλοκαίρι μετά το κλείσιμο του τυπικού και με το 3, μπορείς να έχει εξασφαλιστεί η εθνική γραμμή ή τουλάχιστον η γραμμή αυτή τη κυβέρνηση. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Συγγνώμη, γίνεται μια συζήτηση προς το βάρος. Νυχθημερών λέτε τον Καμένο Κολοτούμπα. Τραμπολίνο του λέτε, πολιτικό. Πα κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω κτλ. Είναι τουλάχιστον. Το κίνημα τη αλλαγή από τη βουλευτή τουλάχιστον κακού συνειρμού. Στον ανταφύγιο με την κυβέρνησή σας με οποιαδήποτε μορφή διαπραγμάτευση. Πρώτον. Δεύτερον, αν αυτή η διαπραγμάτευση έχει να κάνει με εθνικά ζητήματα, το πράγμα γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνο. Αυτό έχετε μάθει. Λοιπόν, όχι, ένα λεπτάκι, θα τα ακούσετε όλα. Γιατί με αυτά που ακούμε σήμερα και από τον κύριο Πλεύρη και από εσάς, ή ο Παύλος Μελάς θα έρθει στο τούντιο, ή θα γίνει σεισμός στη Θεσσαλονίκη. Ψυχραιμία. 25 χρόνια λοιπόν, 25 χρόνια κύριε Παπαδοπούλου, δεν είναι χαμένα. 25 χρόνια γίνανε προσπάθειες από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Κύριε Σκορινή, σας θυμίζω ότι πρωθυπουργός και πολιτική ηγεσία του γειτονικού κράτους δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια αυτός που είναι σήμερα.
που σας παρακαλάει, όπως λέτε, ή επισπεύδει τη λύση. Ήταν άλλη, άτεγκτη, ανελαστική, αδιαπραγμάτευτη πολιτική ηγεσία. Δεν ήταν πάντα. Λοιπόν, πρώτον, η ακροφενής. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το Κίνημα Αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα είχε πολύ συγκεκριμένες, ξεκάθαρες θέσεις, απολύτως συμβατές με την εθνική γραμμή. Σε έχει ξεχάσει τώρα. Εσείς φοβάστε ότι θα σε έχουμε ξεχάσει όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης. Ελάτε, ελάτε. Και το κυριότερο, φοβάστε ότι θα τις έχουμε ξεχάσει, γιατί δεν θα έχετε προφανώς τη συμπαράταξη, τη συγκατάθεση και την βοήθεια από τους πρόθυμους συμμάχους σας στα εύκολα. Στα οικονομικά, στα αυτά που είναι οι ανελαστικές απαιτήσεις της Τρόικας και οι συντηρητικές απαιτήσεις της Ευρώπης, τις οποίες στην πραγματικότητα οι συμμαχοί σας και δογματικά συμφωνούν. Παρακαλώ, όταν λοιπόν έρχονται τα κοινωνικά νομοσχέδια, όταν έρχονται τα πραγματικά νομοσχέδια με το πρόσημο του προοδευτικού... Θα βάλετε τώρα και στη τελεία να μπήκε αμπαλού. Αμέσως, αμέσως κύριε Παπαδόπουλε, αμέσως. Ολοκληρώνουμε από κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αναφερθήκατε και εσείς ευφυώς στην Κολοτούμπα που διακρίνει τους ανεξάρτητους. Εγώ δεν είπα ότι κάνουν Κολοτούμπα. Όχι, εγώ το υιοθετώ. Εγώ το λέω. Καταγγέλλεται η αντιπολίτευση. Δεν σα το παραχωρώ. Ότι κάνουν Κολοτούμπα με την άλλη. Λοιπόν, Κολοτούμπες λοιπόν θα γίνουν όταν προφανώς είναι αναγκαίο για την μη διάρρηξη αυτού του κυβερνητικού μετώπου. Μην αγχώνεστε. Μην υδρώνετε για τη δική μας θέση. Δεν βασίζεται σε κανένα επιχείρημα. Έχουν απαντηθεί με επίσημο τρόπο στη Βουλή, που είναι το μοναδικό δημοκρατικό φόρμα αυτής της πολιτείας. Και τουλάχιστον τα ΠΑΣΟΚ για εθνικά θέματα δεν μιλάει καλύτερα. Είναι το μοναδικό δημοκρατικό κόμμα αυτής της πολιτείας για όλη τη χώρα. Δεν είναι αλακάρτ, άλλο για την Νότια Ελλάδα, άλλο για την Βόρεια Ελλάδα. Τελικά τα είναι βρύχια γέρνανε. Αυτό μπορείτε να μας το πείτε. Αυτή στενά τώρα. Εμείς δουλεύουμε για όλη τη χώρα. Ελάτε η κυρία Μπαλού, σας παρακαλώ. Σύνθετη ονομασία έργα όμνες και θα το συζητήσουμε όταν είστε έτοιμοι. Να σας πω τώρα, με συγχωρείτε, να κλείσουμε όταν την εκπομπή. Όταν είστε έτοιμοι, εκεί θα είμαστε. Κύριε Μάτζο, αφήνετε ένα να κλείσουμε μεγάλο την εκπομπή. Πλατεία συντάγματος. Να την κλείσω την εκπομπή, γιατί κουνάει απόψε να πάμε να προλάβουμε αφού κανένα. Μαζί σας, κύριε Παπλή. Κάνα σουβλάκι. Ελάτε, κύριε Παπλή. Πάμε όλοι μαζί. Λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε, σε αυτή την συζήτηση για το συγκεκριμένο αυτό σοβαρό ζήτημα, το πρώτο βιολί το παίζει το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ θέλει τώρα την ένταξη των Σκοπίων τον Ιούνιο. Εκεί είναι το μεγάλο παζάρι. Και κάτω από την γραμμή του ΝΑΤΟ στοιχίζεται και το πολιτικό προσωπικό. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Δεύτερον, που αυτό δεν πρέπει να ξεφεύγει από την προσοχή μας, γιατί εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Δεύτερο στοιχείο. Επιδιώκεται, με αλφαγιώτα, η αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας σε αυτό το χώρο, από ποια σκοπιά. Την γεωγραφικο-γεωπολιτική, δηλαδή, ισχυρότερο ρόλο όσον αφορά τα συμφέροντα των επενδυτών στην περιοχή. Αυτός είναι ο σκοτωμός που γίνεται ανάμεσα από διάφορα πολιτικά κόμματα, όψιμους πατριώτες και εθνικιστικές κορώνες. Τροφοδοτούνται και πολιτικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Το βασικό για μας, η θέση του κόμματός μας είναι από την προηγούμενη φορά πολύ γνωστή και σταθερή. Σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προδιορισμό, αλυτρωτική προπαγάνδα να εκλείψει, αμοιβαία αναγνώριση της κυριαρχίας και το απαραβίαστο των συνόρων και των δύο χωρών. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε στο λαό είναι ότι πρέπει να επαγρυπνεί, διότι αυτή η συζήτηση σε εισαγωγικά μόνο για την ονοματολογία ουσιαστικά στηρίζει και κρύβει τους σχεδιασμούς και τις αντιθέσεις Αμερικανών, Ρώσων και άλλων δυνάμεων στην περιοχή. Και αυτό αντιλαμβάνεστε πώς εκφράζεται, με πολεμικές σειράξεις και συγκρούσεις, γιατί όλα αυτά τα κόμματα που τώρα φωνάζουν στήριξαν τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Άνοιξαν δηλαδή. Υπάρχει μέλη εκεί. Βέβαια, στήριξαν. Πήγαν στα εθνικιστικά συλλαλητήρια. Ο κύριος Σαμαράς στήριξε τη Βοσνία, Κροατία, υπέγραψε. Άλλο τελεία. Σας παρακαλώ πολύ, κυρία Μπαλού. Δεν έχουμε να κάνουμε. Έχει ζητήσει να παρέμβει η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Μεγαλοοικονόμου. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Καλωρίζει και στο ΣΥΡΙΖΑ ως συνεργαζόμενη. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ορίστε. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Μάντζο του DC. Ναι. Διότι αυθαίρετα με αποκάλεσε ότι δεν έχω σταθερότητα. Και ότι ήταν να πάω πρώτα στο Σανέλ. Ότι είχα εκφράσει την επιθυμία μου να πάω στο Σανέλ. Ναι. Από πού το έχει συμπεράνει, μπορεί να μου πει πώς το τεκμηριώνει αυτό. Διότι την ευρύτερη δημοσιότητα, κυρία Μεγαλοοικονόμου. Ποια ευρύτερη δημοσιότητα, κύριε Μάντζο? Είχα εκφράσει εγώ ποτέ την επιθυμία μου να πάω στο Σανέλ?
Γι' αυτό βγήκατε για να το διαψεύσετε προφανώς. Μα γι' αυτό βγήκατε, φαντάζομαι. Μα πώς το υποστηρίζετε αυτό? Γι' αυτό βγήκατε κύριε Αναμαλοοικονόμου και γι' αυτό σας φιλοξενεί και ο Παυλόπουλος για να το διαψεύσετε αν δεν ισχύει. Όχι, να μην παίρνετε αφαίρετα και το κατοχυρώνει. Συγγνώμη κύριε Μάτζο. Το Δεκέμβριο είπατε ότι δεν πρόκειται να προσχωρήσετε στο ΣΥΡΙΖΑ, απλώς σας έπεισε ο κύριος Τσίπρας για τον προϋπολογισμό. Προφανώς διαβάστε τον προϋπολογισμό, σας έφελξε, διαβάστε και τα προαπαιτούμενα, σας έφελξε. Μπορείτε να μ' ακούσετε ένα λεπτό, κύριε Μάτζο? Μπορείτε να μ' ακούσετε ένα λεπτό? Μου απευθύνετε το ερώτημα με τον ονομά μου. Όχι, μπορείτε να σταματήσετε ένα λεπτό να μ' ακούσετε? Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ σας άκουσα. Αλλά παίρνω το λόγο διότι είπατε αφαίρετα ότι δεν έχω σταθερότητα διότι είχα εκφράσει την επιθυμία μου να πάω στο Σανέλ. Το βγάλατε τελείως αφαίρετα. Όχι, από πού το ξέρετε, μπορείτε να μου πείτε από πού το έχω σήμερα να το πω? Δεν είπα ότι εκφράσα την επιθυμία να πάτε στο Σανέλ. Ακούστηκε ότι πρόκειται να πάτε στο Σανέλ. Κυρία αυτό Μεγαλοοικονόμου, να είμαστε ακριβείς. Αφήστε τώρα ο κύριος Μάντζος, μπορεί ακριβείς να έχει γυνάκι που δεν πήγατε στο Σανέλ. Εντάξει κύριε Μάντζο. Αλλά ένα λεπτό σας παρακαλώ πολύ. Θέλατε να πάτε, δεν θέλατε να πάτε στο Σανέλ, δεν σας κάλεσαν, πιστήκατε από το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς έγινε η δουλειά? Έχω εξηγήσει. Έχω δώσει συνέντευξη και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Ναι. Και δεν έχω πρόβλημα. Μπορείτε να τα διαβάσετε. Και αύριο που θα μιλήσω στον κύριο Χουδαλάκη στα Παραπολιτικά, ναι, με ησυχία 7.30 το πρωί, ναι, θα τα εξηγήσω. Γιατί τώρα είστε αναστατωμένοι, δεν μπορείτε να πείτε και εμένα μια κουβέντα? Όχι, τελειώνει η εκπομπή σας και δεν θέλω. Υπάρχει και ο σεισμός. Μην κρυφτείτε κάτω από τα τραπέζια και δεν μας προλάβουμε. Ο πολιτικός σεισμός απόψε από εσάς βγήκε, κυρία Μεγαλοοικονόμου, και πρέπει να του αποδώσουμε το χρόνο που το αναλογεί. Άρα, όχι, λοιπόν, έπρεπε, πείτε μου σας παρακαλώ. Έπρεπε να το φτάσω στο οχτάρι. Το πεντάρι δεν με έφτασε, δεν με ικανοποιεί. Πείτε μου σας παρακαλώ. Πείτε μου σας παρακαλώ, αν θέλετε. Ήσασταν εξ αρχής προσανατολισμένοι στον ΣΥΡΙΖΑ ή αν υπήρχε πρόταση από τους ανεξάρτητους Έλληνες θα τη σκεφτόσασταν, αλλά δεν υπήρξε? Να σας πω, εγώ το έχω πει. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος μου είχε πει να πάω στο Σανέλ. Λέω, δεν πάω στο Σανέλ. Γιατί? Γιατί είναι λιγότερη. Γιατί? Γιατί είναι λιγότερη. Όχι. Και αφήστε κύριε Μάντζο. Όχι γιατί είναι λιγότερη. Όχι γιατί είναι λιγότερη. Διότι ήθελα, υποστήριξα αυτό που έλεγε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Ο προϋπολογισμός ήταν από τους υπουργούς και από τον Πρωθυπουργό. Εκεί ήθελα να πάω. Απόψε στο νομοσχέδιο. Πάντως, με ικανοποιεί το ότι αισθάνεστε ιδεολογική συγγένεια εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ... θα σας δώσω λογαριασμό, κύριε Μάντζο. Πιο πολύ. Θα σας ρωτήσει που θα πάρει, κύριε Παπαδόπουλε. Με συγχωρείτε πολύ, θα σας ρωτήσει. Δεν το ξέρω να σας ρωτήσει. Λοιπόν, είμαι άτομο που ανήκω στον κεντρό. Στον κεντρό του ιδεολογικού εκφύλισμου. Απόψε. Απόψε, κυρία Μεγαλοοικονόμου, ψηφίσατε. Δεν διαφωνώ με την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Αυτό είναι ο κύριε Παυλόπουλος. Κύριε Μάντζο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να αυτονομιστεί. Κυρία Μεγαλοοικονόμου. Να αρχίσουμε την ονοματολογία. Θα την αφήσετε να ακούσετε τη γυναίκα. Δεν σας κάνω το όνομα. Εσάς παρακαλώ πολύ όμως, την κυρία Μεγαλοοικονόμου να δω. Καθόλου τον κύριο Μάντζο. Είναι διακοψία. Ελάτε. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, απόψε ψηφίσατε ναι σε όλα στο πολυνομοσχέδιο. Όχι, δεν σας ελέγχω. Το ρωτώ, μην κάνουμε καμιά γκέλα και πούμε άλλα τώρα. Όχι, ναι, ψήφισα. Ναι. Υπάρχει κάποιο άρθρο το οποίο σας προβλημάτισε? Αυτά που ήταν ονομαστικά τα ψήφισα. Τώρα ποιο ψάχνετε άρθρο να με προβλημάτισε? Όχι, αν υπάρχει κάτι από το πολυνομοσχέδιο το οποίο δύσκολα το ψηφίσατε. Όχι, δύσκολα το δεχτήκατε. Τα έψαξα. Θα ήθελα κάτι να είναι καλύτερο. Αυτό που ήταν για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους. Αλλά είπε ο Πρωθυπουργός ότι μετά τον Αύγουστο θα δώσουμε καινούργια βοήθεια στους πολύτεκνους. Δεν θα είναι τόσο μεγάλες οι περικοπές και να προσπαθήσουμε να τους δώσουμε καινούργια βοήθεια. Μένω σε αυτή την υπόσχεση κάτι που ακόμα έδωσε. Να περιμένουμε ότι μετά την συνεργασία σας θα υπάρξει και προσχώρηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Να περιμένετε. Να περιμένω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περιμένετε. Πάντως δεν μου αρέσει η φωτογραφία που μου βάλατε. Δεν είχα άλλη, αλλά... Δεν είναι καλή? Δεν είναι καλή είναι. Εγώ τη βλέπω καλή. Καλή είναι. Τη βλέπω καλή. Δεν τη βλέπω καλή.
Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Σας ευχαριστώ, κύριε Ανακατοχώνα μου. Καλό βράδυ να έχετε. Λοιπόν, διαβάζω την ανάρτηση που έκανε στο Facebook ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Ναι. Ο αποψισμός σεισμός, μέγεθος 4,4, αποτελεί συνέχεια της δράσης που ξεκίνησε στην Ανατολική Αττική στις 2 πρώτου του 18 και αποτελεί μέχρι τώρα το μεγαλύτερο της σειράς. Αρχικά, η σειρά είχε χαρακτηριστικά σμήνους, αλλά όπως είπα τότε, ένας μήνος μπορεί να μεταπέσει σε προσεισμική ακολουθία και φαίνεται ότι αυτό έγινε τελικά. Mm-hmm. Ακόμα δεν είμαστε βέβαιοι ότι επρόκειτο για τον κύριο σεισμό. Υπάρχει αβεβαιότητα. Η περιοχή όμως δεν έχει ιστορικό μεγάλων σεισμών. Και λέει, θα επανέλθουμε. Νομίζω ότι συμφωνούν και ο κύριος Παπαζάχος και ο κύριος Λέκας και ο κύριος Παπαδόπουλος. Σας ευχαριστούμε πολύ σε μια περίεργη εκπομπή απόψε. Να ευχηθούμε μερίχτε. Πολιτικά και μη. Έχουμε προτάσεις για το τρέιλερ της εκπομπής. Να το αλλάξεις. Τι να δει. Θέλουν εκείνη τη στιγμή που κάνεις έτσι την καρέκλα και πας προς τα πίσω. Και ναι. Είσαι το πρότυπο στην Ελλάδα. Καλό. Την ετοιμότητά του. Πολύ σωστή. Και εγώ την είμαι. Ευχαριστώ, κύριε Αμπαλού. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ψυχραιμία, κουράγιο και χωρίς απρόοπτα. Είναι εύκολο να ξημερώσουμε έτσι όμαλα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.